Ναι, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και 10. Τι, μεγαλώσαν διαλύματα πάλι. Αυτό είναι φίλε, άμα το εμπορικό σου τρέχει και γεμίζει διαφημίσεις. Στέλνει ότι γίνεται καλά. Όλα καλά. Όλα καλά, Όλα φίλε. καλά. Το λες κοφτά, το λες αποφασιστικά, με σοκάρεις. Σε Τι έχουμε ξέρω. κανονίσει να έχουμε σε λίγο. Κοίταξε, σε το πολύ 5 λεπτάκια, Το να πολύ. μην πω 2-3 και Ναι, εκτεθώ, ναι. θα έχουμε στο ΠΑΟ 24 εκ των αρχηγών του Δικεφάλου ο Δημήτρης Πέλκας. Το μοναδικό βασικό γηγενή ποδοσφαιριστή, γιατί εμείς στηρίζουμε τους γηγενείς ποδοσφαιριστές πρώτα απ' όλα. Έχουμε ένα συνέστημα πιο έντονο για αυτούς. Αγάπη, τι γίνεται, πιστεύεις μπορείς να πνιγείς με αυτό το καλώδιο που ξεμπλέκεις, ή είναι κάτι το οποίο. Καταρχάς, τα κατάφερα. Τι κατάφερες. Ορίστε, δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έριξες τίποτα. Αν είχαμε Δεν έχω καφέ εδώ ρίξει μέσα, τίποτα. τον είχες ρίξει όμως και είναι Δεν ξεκάθαρο. είχαμε όμως ρε Σταύρο, Δεν δες είχαμε. το Λέω, εγώ ποτήρι. σκέφτομαι τη στραβή, βλέπω το μέλλον. Ναι, δες το ποτήρι μισογεμάτο, όχι μισοάδιο. Επειδή εγώ έχω δει Θετική τις ενέργεια. στραβές. Και βάλτε κινητό στο αθόρυβο, Σταύρο. Βεβαίως, βεβαίως. Ο Κιλκισιώτης Σταρ. Απορώ πώς το έπαθες αυτό το πράγμα, γιατί είσαι και. Ναι. Όντως, Έτσι ναι. προνοητικός, ρε παιδί μου. Ναι, επειδή προβλέπω το μέλλον λοιπόν, Ναι. σε περίπτωση που είχαμε καφέ εδώ μέσα τώρα, ο καφές θα είχαμε πάρει λεφτά. Θα είχαμε Δεν πάρει υπάρχει λεφτά. μεγαλύτερος Θα παπάς είχαμε παντού. χάσει, φίλε. Θα Σκέψου είχαμε χάσει πόσους λεφτά. καφέδες έχω ρίξει κατά καιρούς. Μόνο πιστεύω, σκέψου. Άρα δεν πιστεύω θα υπάρχει. είχαμε χάσει λεφτά γιατί θα είχε πέσει κανέναν υπολογιστή ή κανένα ποντίκι ή κάτι εδώ πέρα. Έχουμε και τον καινούργιο τον υπολογιστή εδώ που μπήκε μπροστά στην αγάπη, ο οποίος υπολογιστής είναι μεγαλύτερος από την αγάπη. Παιδιά, Να το ναι. διευκρινίσουμε Εν τω αυτό το μεταξύ, πράγμα. έφερα το λάπτοπ μου εγώ για να είμαι σίγουρη και τελικά ο υπολογιστής είναι ανοιχτός μπροστά μου. Ναι. Α. Δεν θα έρχεσαι τον καφέ χωρίς λόγο. Εφαγώθηκες με καφέ, τον έριξα. Δεν τον έριξες, αλλά θα τον Oh. έριχνες. Πάμε παρακάτω λοιπόν, γιατί αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Πέλκα να μας πει για Να όλα όσα. ξεκινήσω λέγοντας, τρία εισιτήρια και σήμερα, μάλλον όχι, εχθές δύο, σήμερα τρία. Ένα παραπάνω, γιατί είμαστε και large, έτσι είναι. Θέλετε για να το βάλουμε. ΠΑΟΚ Chelsea, για το ΠΑΟΚ Chelsea. Να βάλουμε quiz. Να βάλουμε quiz. Ναι. Δεν θα διάλεξω εγώ, όχι, εσύ γιατί quiz. ξέρετε, τα δικά μου τα Έχει quiz αγωνία δεν ο είναι. Κόνος για ένα εισιτήριο. Έλα εσύ, quiz. Να κάνω εγώ ένα quiz. Όχι. Ναι. Γιατί κοιτάς με το περίεργο βλέμμα. Για Ο πες. ΑΚΠΟΜ έχει τρία πόδια ή δύο. Ήμουν σίγουρη ότι θα είναι κάτι τέτοιο, μπορεί, φίλε. Δεν θα ήταν ένα ωραίο quiz. Όχι, ρε. Όχι. Θέλουμε ένα σοβαρό quiz. Γιατί να σας πω κάτι, σκεφτείτε λίγο. Πόσα μηνύματα έχετε και ίδια στο κινητό σας τις τελευταίες 2-3 μέρες. Εγώ προσωπικά έδειχνα στο Στέργιο, ακόμα και ο κομμωτής μου σήμερα το πρωί μου ζήτησε δύο εισιτήρια. Ο κομμωτής σου. Ναι. Δηλαδή σκέψου. Straight κομμωτή. Φυσικά. Μην κάνεις κανένα σχόλιο, γιατί Πού είναι οδηγείται όντως. Αυτή η κοινωνία, έφυγε, πραγματικά. Γιατί λοιπόν, οι άντρες είναι καλύτεροι, να ξέρεις. Τρία εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Chelsea. Εγώ το μουσί μου το κουρεύω σε γυναίκα πάντως. Ναι, Σταύρο, είσαι, ξέρεις. Σε ένα εκπληκτικό πλάσμα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ καλή. Ωραία. Στη δουλειά της και καλό παιδί. Ναι. Και πολύ κοντά στον καφέ. Δηλαδή να πάω να πιω και καφέ. Κατάλαβες. Να, σημαντικό. Είσαι λέει κομβικό. Και φλιτζάνι. Φλιτζάνι δεν λέει, γιατί έχει πολλή δουλειά. Αλλά αν τη ζητήσω, τη πω αύριο πες μου και φλιτζάνι, θα μου πει και φλιτζάνι. Τέλος πάντων, θα μην. Χορηγούς έχουμε. Με παρασέρνετε. Ας λίγο, περίμενε λίγο. FM κενό. FM κενό 54526. FM κενό ΠΑΟΚ Chelsea, ονοματεπώνυμο. Χωρίς quiz τελικά. Χωρίς quiz. Είστε quiz. Πολύ εύκολοι, ρε παιδιά. Λοιπόν, πω, πω. FM κενό. Αυτό είναι αλήθεια, αγαπητοί. Πάντα να δούμε μα τι θα γινόταν για να είμαστε γυναίκε. FM κενό ΠΑΟΚ Chelsea, ΠΑΟΚ Europa League, ΠΑΟΚ Τούμπα. Ονοματεπώνυμο το στέλνετε στο 54526. Τρία εισιτήρια σήμερα, λίγο πριν τις 2, για το μεγάλο παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης, πριν το πολύ μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου. Ήρθε η ώρα να καλησπερίσουμε ένα δικό μας παιδί. Έτσι θα το αντιμετωπίζουμε, είτε είναι στον ΠΑΟΚ αρχηγός, είτε πάει κάποτε στην Πρέμιερσιπ, είτε είναι αρχηγός εθνικής. Θα είναι δικό μας παιδί πάντα. Και αναφέρομαι βέβαια στον Δημήτρη τον Πέλκα. Δημήτρη, καλησπέρα. 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 Σε τι κατάσταση σε βρίσκουμε, γιατί πολύ σε κουράζουν, φίλε. Δηλαδή, πολύ τρέχει στα παιχνίδια. Τώρα χθες ήρθα την εθνική. Σήμερα ξεκουράστηκα λίγο χθες. Σήμερα έχει πάρει προπόνηση το απόγευμα. Μια χαρά για το Σάββατο, έτοιμο είμαι. Έτοιμο θα είσαι για το Σάββατο, γιατί υπάρχει μια ανησυχία. Ναι, έτοιμο θα είμαι. Τα προπόνηση θα καθορίσει να θα παίξω και αν με βγει. Καλά, άμα είσαι έτοιμο, δεν νομίζω να έχει κανένα θέμα. Άλλο είναι το πρόβλημά με εμένα. Πολύ τρέχεις, δε φίλε. Δεν θα αντέξεις. Δηλαδή δεν το βλέπω. Τρέχεις από εδώ, τρέχεις από εκεί, πιέζεις. Όσο πολύ τρέχεις, λέω τόσο πολλές δυνάμεις εισπέρχονται. Να πεις και τους άλλους και στην Αθήνα να τρέχουν τόσο πολύ, δε φίλε. Γιατί κουράστηκα εγώ που σε έβλεπα. Κουράστηκα πραγματικά. Πολύ πίεση. Έχεις αλλάξει το παιχνίδι σου, εντάξει. Άνευ πλάκας τώρα και σοβαρά.
σαν να έχεις στήσει το παιχνίδι σου πλέον στην πίεση στα δύο τρίτα και να, τέλος πάντων, το κλέψιμο ψηλά που είναι τεράστιο αβαντάζ για μια ομάδα. Αυτό, το... αυτό με βοήθησε πολύ ο προπονητής του Μπάκου. Μου είπε ότι πλέον το σύγχρονο ποδόσφαιρο χρειάζεται τρέξιμο, χρειάζεται να πιέζει παντού, να δίνει συνέχεια βοήθειες. Και εγώ αυτό αποφάσισα να κάνω, αλλάξω το μυαλό με αυτό το στυλ παιχνιδιού που είχα πιο παλιά και να προσθέσω και άλλα πράγματα. Εντάξει, το τρέξιμο από μόνο του δεν κάνει κάτι. Πρέπει να, να ξέρεις και πώς τρέχεις, εντάξει. Δεν αισθάνεσαι ότι πλέον τα τρεξίματα που έχεις σε ένταση είναι πιο ποιοτικά από ότι παλιότερα. Ναι, και αυτό σου είπα, έδωσε πολύ μεγάλη βοήθεια προπονητής, γιατί μου έδειξε πού πρέπει να τρέχω. Μα δείχνει με τη φιλοσοφία του πώς πρέπει να πρεσάρουμε, να μην τρέχουμε δηλαδή άσχομα, και πραγματικά βοηθήθηκα πολύ. Έχω παρατηρήσει πάντως παιχνίδια τα οποία εγώ από πάνω που βλέπω καταλαβαίνω ότι κάνεις πολλή δουλειά, αλλά εσύ όταν είσαι μέσα στο παιχνίδι έχεις ένα πρόσωπο σαν να αισθάνεσαι ότι δεν έχεις κάνει δουλειά. Ισχύει αυτό? Εντάξει, κάποιες φορές επειδή όπως και να το κάνουμε, αυτό που φαίνεται στο τέλος είναι το τι έχεις κάνει με την μπάλα, τα υπόλοιπα όλα λίγοι είναι αυτοί τα υπήρτα προσέχουν. Καμιά φορά μπορεί να μην αισθάνεσαι ωραία, γιατί να μην πρόσφερες πολλά με την μπάλα ή τη δημιουργία ή να έχεις κάνει γκολ ή οτιδήποτε. Και σου φαίνεται κάπως, αλλά θα δω πλέον και εγώ να το ξεπεράσω, να δω τη συνολική δουλειά. Είμαι ευχαριστημένος με προπονητής μου πάνω απ' όλα και γι' αυτό και παίζω, γιατί λογικά είναι ευχαριστημένος. Και τελικά τα νούμερα μήπως είναι μια ουτοπία και για το γενικότερο καλό, για την εικόνα σου μάλλον, αλλά τελικά επί της ουσίας αυτό που μένει είναι το τι θέλει ο προπονητής και αν είναι ικανοποιημένος αυτός. Και το κλαμπ βέβαια μαζί του. Ναι, το σημαντικότερο είναι αυτό, αλλά ξέρεις που πρέπει να κάνεις και νούμερα, γιατί μπορεί έτσι να βοηθεί και η ομάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να παίρνει νούμερα. Έτσι είναι. Ας κάνουμε μια παρένθεση με την εθνική. Τι δεν πήγε καλά στην Ουγγαρία? Εντάξει, πιστεύω ότι στο πρώτο μάτι ήμασταν καλοί. Στο πρώτο 30 λεπτό θα έλεγα πιο πολύ, στο πρώτο μάτι. Κάναμε, παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Ήταν νέα παιδιά στην εθνική, στην δεκάδα. Ήταν ο Κρουμπέλης, ο Μπουχαλάκης, εγώ. Βασικοί νέοι υποσχεριστές. Στο δεύτερο μάτς, δεν ξέρω, ίσως πληρώσαμε κάποια δεκάλεπτα τα οποία είχαμε κενά εκεί που μας πήγε η Ουγγαρία. Στο δεύτερο γκολ φάγαμε, δεχτήκαμε 5 σουτ 6 σε μια φάση. Δεν ήξερα γιατί ποτέ αυτό. Απαράδεκτο αυτό. Και ήταν όλα τα σουτ πραγματικά για γκολ, ήταν όλα καλά τα σουτ. Έξω στο τέλος μπήκε. Στο δεύτερο γκολ δεν μπορέσαμε να σουφαρίσουμε. Εντάξει, ξεχνάμε αυτό που έχουμε ακόμα. 4 μάτ, 3 στην έδρα μας, τα οποία πρέπει να τα πάρουμε οπωσδήποτε για να σου το έτσι. Μάλιστα. Δημήτρη, μπήκατε στο κλίμα ότι είναι επίσημη διοργάνωση ή ακόμα είναι μια κατάσταση που δεν την είχατε συνειδητοποιήσει? Ναι, αυτό το National League είναι λίγο μυστήρια η κατάσταση. Όχι, έχουν πει όλοι στο κλίμα, όλοι ξέρουν ότι είναι πολύ σημαντικό να αυτής πρώτος, γιατί το βγεις πάρα πολλά, έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να μπεις στο Euro αν δεν μπορείς να μπεις τα αποκομματικά, ανεβαίνεις ranking, θα έχεις καλύτερες σκληρώσεις στο μέλλον στις διοργανώσεις. Όλοι το έχουν καταλάβει. Έχει τα ατού δηλαδή αυτή η διοργάνωση που εμείς κάναμε καμιά εβδομάδα να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται? Ναι, το ξέρεις, αλλά έχει πολύ μεγάλο ατού. Πάμε λίγο στο καλοκαίρι. Εμείς είδαμε την προετοιμασία, είδαμε πώς προπονηθήκατε τέλος πάντων. Πλέον η προετοιμασία, Δημήτρη, δεν είναι στα επίπεδα που ήταν κάποτε, δηλαδή χτίζω για να είμαι δυνατός όλη τη χρονιά. Μάλλον πάει σε μια κατάσταση ότι ο ποδοσφαιριστής είναι υποχρεωμένος, βρέξει, χιονίζει, να είναι έτοιμος και απλά ό,τι κάνουμε μέσα στο χειμώνα γίνεται επί δύο το καλοκαίρι. Έτσι δεν είναι? Δεν έχει την παλιά μορφή η προετοιμασία. Ναι, και εγώ αυτό έχω καταλάβει, ότι πλέον έχω αλλάξει τα πράγματα. Και επίσης σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχεις άμεσα αποτελέσματα. Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένεις σε Νοέμβριο να δέσει η ομάδα σου να βγάλει φόρμα. Οπότε πρέπει από την αρχή του καλοκαιριού, έχεις πολύ σημαντικά μάτια στο προγραμματικά της Champions League. Πρέπει να ξεκινήσεις καλά το πρωτάθλημα. Οπότε πρέπει να βγει μια φόρμα νωρίς. Και με το ρόστερ που έχεις, πιστεύω, άμα θα υπάρξει μια κοιλιά αργότερα, θα το καλύψεις με βάση το βάθος του ρόστερ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε δεν θα πιστεύω ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα. Πέρσι που Λουτσέσκου ήρθε καθυστερημένα, μετά βρήκατε τα πατήματά σας σε αθλητικό επίπεδο, χωρίς να κάνετε κάτι ιδιαίτερο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, απλά κάναμε κάποια βασικά πράγματα. Ωραία. Δημήτρη, εσένα αυτό το καλοκαίρι με τους αγώνες που έχετε δώσει, με τα αποτελέσματα που είχατε,
για λίγο, για μία ανάσα δεν μπορέσετε να πάρετε έτσι την πρόκριση για το Champions League, τι γεύση σου αφήνει όλο από την προετοιμασία μέχρι και τους αγώνες με την Μπενφίκα? Εντάξει, μέχρι το τελευταίο μάτς με την Μπενφίκα που παίξαμε ήταν όλα πολύ ωραία, αλλά θα έβγαλε καταπληκτικά κυλούσε η προετοιμασία και το καλοκαίρι, αλλά το τελευταίο μάτς δυστυχώς ο καλός ή κακός μας αφήνει πικρή γιατί δεν μπορέσαμε να κάνουμε την υπέρβαση να πούμε στο Champions League. Πρέπει γρήγορα να συνταχθούμε γιατί ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, ο κύριος στόχος. Αυτό πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό, να πάμε στο πρωτάθλημα. Φυσικά να έχουμε και μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, αλλά για μένα ο κύριος στόχος είναι το πρωτάθλημα, πρέπει να προφέρουμε εδώ πέρα πάνω. Τώρα ανθρώπινα εντελώς, εντάξει. Παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Βασιλεία, μια ομάδα που παίζει 8-9 χρόνια Champions League ομίλους. Παίζει με τη Σπαρτάκ και αυτή με αρκετές παρουσίες στους ομίλους. Πέφτει με την Μπενφίκα. Και βλέπεις από την άλλη, έχοντας χάσει το πρωτάθλημα στα δικαστήρια, ωραία, ότι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ που στέφτηκε πρωταθλητής έχει αγωνιστεί με ομάδες πολύ χαμηλότερου επίπεδου για να πει στο Champions League. Δεν τρελαίνεσαι στους ομίλους? Δεν σε τρελαίνει αυτό? Εντάξει, σίγουρα. Νιώθεις μια δικαία γιατί θα μπορούσε να έχεις πιο βατόμουλαμα προς το πρωτάθλημα πέρσι, αμέσως ή πρώτος. Αλλά εντάξει, το ξεπεράσουμε, δεν μπορούσαμε να μείνουμε σε αυτό. Αν μείνεις σε αυτό δεν προχωράς. Mm-hmm. Δεν θα είχαμε καλές εμφανίσεις με τις ομάδες που προανέφερες. Οπότε το μόνο που θα κάνεις είναι να τα αφήσεις πίσω και να προχωρήσεις. Δημήτρη, έγινε η αυτοκριτική με στην ομάδα για τον αποκλεισμό την Μπενφίκα? Γιατί φαντάζομαι ότι δεν κάνετε κι εσείς κάποια πράγματα σωστά, πέρα από την ατυχία ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, γινόντως. Φάνηκε, όπως πιστεύω, η έλλειψη εμπειρίας σε αυτή τη διοργάνωση. Ίσως να, αν η ομάδα ήταν πιο έμπειρη, να μπορούσε να διαχειριστεί αλλιώς το 1-0 που βρεθήκαμε μπροστά. Εντάξει, σε αυτές τις ομάδες βέβαια παίζουν μεγάλο ρόλο και λεπτομέρειες. Αν κάνεις μισό λάθος, θα έχεις 2 γκολ. Οπότε έτσι έγινε. Και δεν είχαμε και χρόνο κιόλας να το συζητήσουμε πολύ, γιατί υπήρξε γρήγορο μάτς με τον Πανιόνιο, μετά είχε διακοπή με την Εθνική. Οπότε αναγκαστικά, όπως είπα και πριν, τα αφήνεις πίσω σου γρήγορα για να προχωρήσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Στα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος, εμένα μου φάνηκε ότι έλειπε η ενέργεια από την ομάδα, προφανώς γιατί είχε ξοδέψει αρκετή στα παιχνίδια της Ευρώπης. Και δεν είναι μόνο οι δυνάμεις οι φυσικές, είναι και η ψυχολογική πίεση, είναι η ένταση των αγώνων κτλ. Κτλ. Πλέον μετά τη διακοπή, πιστεύεις ότι η ομάδα έχει συγκεντρωθεί περισσότερο στο στόχο που δεν είναι άλλο από το πρωτάθλημα? Ναι, αυτό πιστεύω ότι έγινε και ότι πρέπει να γίνει κιόλας, γιατί καλώς ακούς δεν θα υπάρχει εύκολο μάτς στην Ελλάδα. Το είδαμε και πέρσι, το δούμε και φέτος, είδαμε στα πρώτα 2 μάτς. Όλες οι ομάδες παλεύουν να σκόψουν βαθμούς. Πρέπει να παλεύεις για να κερδίσεις. Δεν πρέπει να μπεις στον χώρο για να περιμένεις να φτηνεί και πρέπει να την κυνηγείς την νίκη. Αυτό πιστεύω το σημαντικό, το πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και πρέπει να το κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι δύσκολο για ένα παίκτη να συγκεντρωθεί, ειδικά οι ξένοι που δεν έχουν λίγο εικόνα, πάνε να παίξουν αρκετά παιδιά στο Γεντίκουλέ για πρώτη φορά. Εντάξει. Δεν ξέρουν την ιδιαιτερότητα του γηπέδου, δεν ξέρουν τίποτα. Δεν είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν για το παιχνίδι του Σαββάτου, έχοντας και στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι υπάρχει ένα τεράστιο παιχνίδι ΠΑΟΚ Τσέλσι την Πέμπτη? Εντάξει, ειδικά, εγώ πιστεύω ειδικά οι έμπειροι ποδοσφαιριστές και οι ξένοι πρέπει να το θεωρώ ότι πρέπει να το έχουν πιο εύκολο στην μυαλό τους να συγκεντρωθούν τους Σάββατο, γιατί είναι έμπειροι, ξέρουν πώς να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις. Mm-hmm. Δεν υπάρχει το παιχνίδι της Πέμπτης, υπάρχει το παιχνίδι του Σαββάτου. Μόνο αυτό είναι πρωτάθλημα. Πρέπει να πάμε και κερδίσουμε δύσκολη έδρα. Πρέπει να το καταλάβουμε και νωρίς, αλλά εγώ πιστεύω ότι η μιλότητα που έχει αυτή η ομάδα, αν είναι συγκεντρωμένη, δεν πιστεύω ότι θα έχει αυτό το πρόβλημα. Οποιαδήποτε ελλάδα και να, όπως είπα και πριν, να μπαίνουμε στη γήπεδο και να κυνηγάμε την νίκη, όχι να περιμένουμε να έρθει μόνη της λόγω ΠΑΟΚ, λόγω ποιότητας που βγάλαμε πέρυσι που ερχόντως που κερδίζαμε τα μάτια στην χώρα. Μου δόθηκε εμένα η αίσθηση ότι στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου ήσουν πολύ κοντά να πας στη Φενέρ. Ότι τα νούμερα που πέσαν στο τραπέζι ήταν και για σένα πάρα πολύ ελκυστικά και για την ομάδα βέβαια καλυπτόταν η ρήτρα, η οποία είναι και αυτή ένα πολύ σεβαστό ποσό. Μπορείς να μας πεις πάνω κάτω τι έγινε εκείνη την περίοδο? Αλήθεια είναι ότι ήρθε μια πρόταση ξαφνικά τις τελευταίες 2 μέρες. Ναι. Από την Τουρκία. Εντάξει, για μένα, όπως είπα, το σημαντικότερο είναι να είσαι σε περιβάλλον που αισθάνεσαι καλά, που σε θέλουν, που πιστεύεις ότι μπορείς να δώσεις πολλά πράγματα, να εξελίσσεις συνέχεια. Εκεί δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρχει εξέλιξη, ούτε το βάζω αρνητικό, ότι θα ήταν 100% αρνητική η κατάσταση. Πάνω θα συζήτησα και με τον προπονητή μου. Ξεκινήσαμε κάτι εδώ να κάνουμε όλοι μαζί, πρέπει να φέρουμε το μετάφραμα. Δημήτρη, λίγο αν γίνεται πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά. Ναι.
Συζήτηση με τον προπονητή. Ναι, συζήτηση με τον προπονητή. Είναι ότι έχουμε κάνει μια πολύ καλή ομάδα. Και αυτός με ήθελε πολύ εδώ. Και εγώ ήμουν πολύ θετικός να μείνω. Πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα, το φέρουμε εδώ πέρα που είναι πολύ πρόθετο. Και ελπίζω και είμαι σίγουρος ότι με ανάλογες εμφανίσεις όπως τις περσινές, όπως αυτές της Ευρώπης, θα έρθουν και σίγουρα καλύτερες προτάσεις. Γιατί όπως είπα, είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή να παίζει σε μεγάλη ομάδα της Ευρώπης. Εντάξει, το θέμα είναι το εξής όμως. Εγώ καταλαβαίνω και τη θέση σας, ξέρω ποδοσφαιριστές, αρκετές γενιές μεγαλώσαμε, είναι η αλήθεια. Όταν σου έρχεται μια πρόταση με 2-3 φορές τα λεφτά σου πάνω από αυτά που παίρνεις ήδη, δεν είναι δύσκολο διαχειριστεί. Και 4. Ωραία. Δεν είναι δύσκολο να το διαχειριστείς μέσα σου. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο, ειδικά τις πρώτες μέρες. Εντάξει, καλώς ακούς, όλοι σκέφτονται τα λεφτά, όλος ο κόσμος. Με αυτό επιβιώνει, με αυτό προχωράει στη ζωή του. Θες να είσαι εξασφαλισμένος στο μέλλον σου, γιατί δεν είναι πολλά τα χρόνια του ποδοσφαίρου. Σίγουρα το σκέφτεσαι, αλλά την άλλη δεν τελειώνει εδώ η ζωή. Ίσα-ίσα υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, υπάρχει δυνατότητα να, και να εξασφαλίσεις το μέλλον και να έχεις συμβόλαιο με καλά χρήματα. Έχουν πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν μεγάλα συμβόλαια. Και αυτό πιστεύω το κερδίζει. Και στο τέλος ότι προσπαθείς, ότι παλεύεις για τη ζωή και αξίζει να το πας, να το πάρεις. Οπότε και εγώ αυτό περιμένω. Είμαι πάντα στη δουλειά μου, προσπαθώ να είμαι, να γίνουμε καλύτερος, να δουλεύω όλο πιο σκληρά, ώστε στο τέλος να ανταμειχθώ γι' αυτό. Πολλά νέα παιδιά έχουν έρθει. Κάποια, όπως ο Καρέλης, παραδείγματος χάρη, ένα παιδί το οποίο πέρασε και δύσκολα εκεί που ήταν στην ΚΕΝΚ μετά τον τραυματισμό του. Υπάρχει ο ΑΚΠΟΜ, τον οποίο θα δούμε μετά τον τραυματισμό του Πρίγκοβιτς. Μπορείς να μας μεταφέρεις μία εικόνα για αυτά τα παιδιά? Υπάρχει ο Βέρμπλουμ, υπάρχει ο Τόσκα. Δεν έχουμε εικόνα, είναι η αλήθεια. Και καλό θα ήταν να μας δώσεις έτσι με την εμπειρία σου και το μάτι σου το πώς μπορούν να συμβάλλουν αυτά τα παιδιά στην προσπάθεια τη φετινή. Σίγουρα πιστεύω όλοι μπορούν να συμβάλλουν. Είναι καλοί ποδοσφαιριστές με εμπειρίες, με παραστάσεις από ξένα από τα αθλήματα. Και ο Βέρμπλουμ έπαιζε πολλά χρόνια σε πολύ καλή ομάδα του Champions League και έχει παίξει στο Champions League. Και ο Τόσκα έπεσε πολύ καλό πρωτάθλημα στην Ισπανία. Ο Καρέλης, τον ξέρουμε και από εδώ. Εμένα είναι παιχτάρα που λένε. Δεν έχω παίξει μαζί του, μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίχτης. Πιστεύω ότι θα είναι πιο άμεσα διαθέσιμη, γιατί γνωρίζει καλά το. Εγώ όταν τον ανακοινώσαμε, εσένα σκέφτηκα. Γιατί είναι και αυτός πολύ της πίεσης και πολύ της κίνησης. Ναι, γι' αυτό σου λέω, μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, όλοι πιστεύω θα βοηθήσουν. Είναι πολύ μεγάλος ο δρόμος, μακρύς ο δρόμος. Έχουμε μπροστά μας βουνό που λένε, αλλά όλοι πιστεύω ότι είναι έτοιμοι, γιατί θα έρθει πάντα η ευκαιρία να μπουν μέσα για την αρπάξη. Πάντως, Δημήτρη, παρότι έχω βγει κλισέ, πλέον θα γίνεται και μάχη για την 18η, έτσι δεν είναι, πάνω σε αυτό που λες? Δηλαδή, βλέπεις κανείς το ρόστερ. Είναι 22-23 ποδοσφαιριστές πάρα πολύ καλοί. Μαζί με τα παιδιά που λέμε, δηλαδή τον Βέρμπλουμ, τον Τόσκα, τον Καρέλη, τον ΑΚΠΟΜ, πλέον γίνεται ένα γκρουπ 20-21 παιχτών, 22, που είναι, εντάξει, όλοι διαθέσιμοι για την 11η ακόμα. Ναι, είναι όλοι, το ρόστερ έχει πλουτίσει βάθος, είναι πολύ καλό. Όπως είπα και πριν, γιατί θα χρειαστεί μέσα χρονιά κάποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να κάνουν κάποια κοιλιά, να υπάρχουν άμεσα διαθέσιμοι και να μπορούν να μην φανεί, δηλαδή, καθόλου το κενό, η διαφορά. Το Φιλαράκι Ολυμνιός εκεί ανέβασε στο Instagram συγχαρητήρια, λέει, σε όλους για την νίκη της Ελπίδων, και ανεβάζει το βίδεο που έχει περάσει 5 παίκτες, 3 ball boy, πώς το λένε, 2 συμπεθέρες εκεί απ' έξω. Ναι. Έξι, θα τον μαζέψεις, πιστεύω, σε κάποια φάση. Να μην πετάει στα σύννεφα, θα τον κατεβάσεις λίγο. Αυτή είναι η δουλειά σου, έτσι όπως σας βλέπω. Είναι προσγειωμένο, είναι προσγειωμένο παιδί, ξέρει τι γίνεται, δεν είναι αλλού για αλλού. Δεν το φοβάμαι, τον έχω και εγώ δίπλα μου, οπότε από κοντά μου. Ναι. Μην έχω αλλαχθεί αυτό. Ωραία, ωραία, γιατί ήταν, ξέρεις, λίγο οξύμορο. Μπράβο στην ομάδα και πετάω το βίντεο όπου περνάω 12. Δέξαν τον γκολ. Εντάξει, του λείπουν, είναι μικρός, του λείπουν τέτοιες ενέργειες, του άρεσε πολύ. Θέλει να. Γκολάρα έχει βάλει, δεν πείτε τι να λέμε τώρα. Γκολάρα έχει βάλει και στην κίνηση πάνω το πλασέ και όλα στην εντέλεια. Όλα στην εντέλεια. Τι να πω, τι έχεις το βίντεο πάλι θα γυρίσεις, ε? Κάτι είχα δει στο Nations Cup, τι ήταν εκείνο το θέμα, το ωραίο. Στην Ιταλία. Ένας από τους 7 λόγους για να δει κανείς Nations League. Ένας από τα 7 λόγους. Κοίτα, ήσουν μαζί με Μωράτα, με Σέρχιο Ράμος, εντάξει, καλό είναι. Καλό είναι, καλό είναι. Το χάρηκες. Καλό είναι που το βρήκα τώρα, ποιος το ανέβασε, ένα ιταλικό site. Γκαζέτα Τελοσπορ, γνωστή. Ένας από τους 7 λόγους, τι είναι, για να δει κανείς Nations League.
αφού είσαι ένας από τους 7 λόγους. Εγώ βασικά ένας από τους λόγους που είδα την Εθνική, γιατί δεν. Δημήτρη, να ξέρεις, ο Σταύρος γέλασε όταν πήγα να το πω εδώ στον αέρα τη Δευτέρα. Γέλασε. Σε τι, τρώει λίγο. Τι, να ξέρεις. Εδώ εγώ γέλασα. φαντάζομαι μια μικρή. Δούλευα από τότε. Έτσι είναι αυτός. Αυτά είναι ευχή και κατάρα τα θέματα. Δεν τα ξέρεις. Πρέπει να βάγεις γλέντι μετά από τα λίγα. Θα το θυμάσαι, το θυμάσαι όμως, δεν πειράζει. Δημήτρη, είναι η ομάδα έτοιμη για το Ηράκλειο? Γιατί έτοιμη, μάλλον, έχει λείψει ναι, στον κόσμο η ομάδα, όπως καταλαβαίνεις, 15 μέρες. Αυτές τις δύο εβδομάδες δεν περνάει η ώρα. Καλό και το National League, αλλά είναι η ομάδα έτοιμη για ένα δύσκολο μάτς. Έτοιμη η ομάδα, πιστεύω, ναι, είναι έτοιμη. Χρειάζεται ένα φροντιστήριο. Δεν αλλάξαμε το πάμε. Ένα φροντιστήριο για το γιατί κουλή χρειάζεται πλάκα-πλάκα σε αυτούς που δεν έχουν παίξει. Εντάξει, δεν είναι εύκολο γήπεδο. Εσύ έχεις παίξει. Έχω παίξει με δόνη. Με δόνη. Τότε ο Νίκος σκούδασε. Με τα μόβ, τα όμπρο, τα όμπρο, τα μόβ. Με τα μόβ πέσαμε. Ναι, ναι. Με τα μόβ πέσαμε. Έχει δίκιο. Δεν τα πένθυμα. Και κάναμε και αυτό. Έχει κόκκινη χαμός, είχε βάλει τον γκολ Φωτάκης. Άμα ναι, πω, το έχω ξεχάσει το παιχνίδι εντελώς αυτό. Ναι, εγώ κοντεύω να ξεχάσω. Τότε πλάκα-πλάκα, αυτό ξέχασα να το ρωτήσω. Ξεκινάει η καριέρα σου στον ΠΑΟΚ και σου δίνει ο Δόνης το 10. Αρχίζουν τα κλισέ, τα δημοσιογραφικά, κάποιοι συνάδελφοι, ο νέος Κούδας κτλ. Γίνεται ό,τι γίνεται, φεύγεις στην Καλαμαριά μετά, ηρωνία κακό. Πας μετά στην Πορτογαλία, γυρνάς. Και το πρώτο πράγμα που κάνεις, γιατί το παρατηρώ εκείνη την ώρα, με το που φεύγει ο Τζάλμα, είναι να πάρεις το 10 κατευθείαν. Σε είχε πειράξει τότε το σκηνικό με το 10? Κοίταξε, είναι ο αγαπημένος μου αριθμός. Το είχα πάντα να το φοράω πρώτη ομάδα στον ΠΑΟΚ από μικρό παιδί, όπως σε ακαδημίες. Οπότε με τον κουρέθηκε ευκαιρία, δεν την αφήνω να πω χαμένο, είτε. Είναι ο αγαπημένος μου αριθμός, όχι τίποτα άλλο. Και σαν να το πω σαν διεκδίκηση που το είχαν πάρει τότε και είχα φύγει σαν αντικός, το περίμενα πώς και πώς να. Αυτό σου βγήκε πολύ. Πώς θα γυρίσει αυτή τη στιγμή, ναι. Ναι, σου βγήκε ποδοσφαιρικός εγωισμός, δεν μπορεί. Εγώ πιστεύω με το που είδες συζητήσεις του Τζάλμα με την Αλάνια, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες είναι ότι χάσαμε ένα καλό παίχτη αν φύγει, και το δεύτερο είναι όπα το 10 ελεύθερο. Το πρώτο ήταν για το 10 ελεύθερο. Πήγα να το σώσω, αλλά δεν σώθηκε. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε, έτσι σε χαλαρό τόνο πάντα. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ ωραίο δευτερεύον πράγμα στη ζωή. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία με το διπλό στην Κρήτη. Και επειδή το κανονίσαμε πενθήμερο, μη μας πάει με τα στενάχωρα. Κερδίστε να κάνουμε και τα μπάνια μας ελεύθερα. Να γίνουν και λίγο διακοπές. Να γίνουν και διακοπές όπως πρέπει. Εντάξει, μην είμαστε σε κατάθλιψη στην παραλία. Οκ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Bye. Πιστεύω ότι αυτό είναι τρομερό κίνητρο για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ότι ο Σταύρος Κόλκας θέλει να κάνει κανονικές διακοπές 5 μέρες. Και ένα κλειδάκι ακόμα. Το τι του είπες αυτό το πράγμα. Δηλαδή εκεί που θα είναι στο τέτα τέτ να πει. Όπα, Κόλκα για σένα. Έλα. Όχι στο τέτα τέτ. Στον όρκο Νίκης πριν το μάτς. Ο Κόλκας θέλει μπάνια. Όχι, όχι, θα γυρίσουν και θα σε δείξουν κιόλα. Θα σου κάνουν έτσι. Καλά, έχει γίνει στο Ηράκλειο να μπει παίκτη και να μου κάνει έτσι. Ωραία, ωραία. Άλλη δεν λέγεται στον αέρα. Μετά από αυτά που θα πει ο Βιερίνια για τον αγώνα, θα πει και ο Δημήτρης. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Για να πω και κάτι ακόμα. Κάπω έτσι θα γίνει. Ο Σταύρο έχει κλείσει πενταήμερο. Πε μου λίγο την ψυχή του Σταύρου, σα παρακαλώ. Για να τα βάλουμε λίγο κάτω, για να ξέρει ο κόσμο αυτό που είπε ο Δημήτρης για 4 φορέ πάνω. Ωραία. Πρόταση της Φενέρ στον Δημήτρη την τελευταία μέρα των μεταγραφών ξεπερνούσε ατομικά το 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Εντάξει. Επειδή είναι δικό μας παιδί, ξέρεις, λέει, έλα, θα μείνει, γηγενής είναι. Αν το δεις όμως ανθρώπινα, φεύγεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν ποδοσφαιριστή να διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι σε κάποια φάση, βέβαια, ο ΠΑΟΚ θα τον φωνάξει για ανανέωση. Δηλαδή, όταν συνέβη κάτι αντίστοιχο με τον Πρίγκοβιτς πέρσι, το έκανε. Πιστεύω θα το κάνει και τώρα. Αλλά σκεφτείτε το σκηνικό. Ναι. Μπαίνει στη θέση του και είναι το σκηνικό. Είναι τα χρήματα, Σταύρο. Και εκεί, βέβαια, ο Λουτσέσκου, με το που άκουσε ότι μπορεί να φύγει ο Πέλκας, έπαθε, γύρισε το μάτι του καμιά 74 φορές. Γιατί είναι ο πιο κομβικός του παίκτης στο παιχνίδι που θέλει να παίξει. Μα πέρσι ο Λουτσέσκου έκανε μνήμα στο Δηλιανίδη ότι δεν έχω τον Δηλιανίδη στην προπόνηση. Γιατί μάλιστα στην Ολλανδία. Και μείναμε όλοι. Δηλαδή, γενικώ δεν είναι των αλλαγών, πόσο μάλλον να το πάρει ένα παίκτη όπως ο Πέλκας. Ναι. Θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν τις 2. Ορίστε. Δεν βάλαμε κενό. ΠΑΟΚ Chelsea, ΠΑΟΚ Τούμπα, ΠΑΟΚ Europa League. Το στέλνετε στο 54 526.
Η επικαιρότητα τρέχει, πρέπει να πάμε στον ΑΣΥΓΜΑ. Σοκαρισμένη εγώ και η αγάπη για την ερώτηση κλειδί του Στέργιου Αναστασιάδη, αν η ομάδα είναι έτοιμη για το Σάββατο. Πιάνεις κλίμα, ρε παιδί. Πιάνεις κλίμα. Εντάξει, ωραία, περιμένω να πει ένα παίξι μια φορά. Τι, άσε, είμαστε και το που. Εντελώς. Έχουμε Ραφαήλ. Έχουμε τον Ραφαήλ, ο οποίος θα μας μεταφέρει τι γίνεται στο, στα γραφεία του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Έχω κάνει εκεί εικόνα. Αγάπη με διακόπτης. Πρέπει να πούμε ποιος είναι εκεί καταρχάς. Θα το πω εγώ. Ωραία, αντε πες ρε Σταύρο, πες. Ωραία. Φαντάζομαι ήδη την εικόνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη να είναι παρέα με την Έλληνα Ράπτη και να τα λένε οι δυο τους. Είναι έτσι, όχι, ε? Δεν είναι. Καλησπέρα από το γραφείο του ΜΑΤΑ. Είναι μόνο η Όλγα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα. Είναι η Όλγα Κεφαλογιάννη τώρα. Μας χάλασε η φαντασίωση. Φεύγω από το στούντιο. Φεύγω. Φεύγω. Παρετούμε. Μόλις έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση της κυρίας Κεφαλογιάννη με τον πρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, τον κύριο Γκατσαρή, έρχονται σε περίπου ένα λεπτάκι για να μιλήσουν κιόλας για τα όσα συζητήσετε. Θα τους ακούσουμε και ζωντανά, Ραφαήλ. Θα τους ακούσουμε και ζωντανά, ναι. Ωραία. Οπότε τους περιμένουμε σε ένα λεπτάκι. Η κυρία Κεφαλογιάννη, η οποία είναι η τομεάρχης πολιτισμού και αθλητισμού της Νέας Δημοκρατίας και εδώ και περίπου μισή ώρα είχε συνάντηση με τον κύριο Κατσαρή για το θέμα του γηπέδου. Είναι εκεί και οι άνθρωποι της ΠΑΕ ή είναι μόνο από τον ΑΣΥΓΜΑ? Μέσα εμείς στο γραφείο που τη βλέπω είναι μόνο του ΑΣΥΓΜΑ. Θα δούμε τώρα μόλις βγουν γιατί τους περιμένουμε. Στα σπρώμαυρα η Όλγα Κεφαλογιάννη πήγε διαβασμένη, δεν έβαλε κάποιο. Εννοείται. Κόκκινο, πράσινο, μπλε, κίτρινο. Εννοείται. Κάποιοι έφοροι του ΠΑΟΚ φορούσαν κόκκινες μπλούζες και υπήρχαν κάποια τέτοια σχόλια πάντως. Μάλιστα. Καλή επιλογή για την ημέρα. Τώρα βγαίνει η κυρία Κεφαλογιάννη με τον κύριο Κατσαρή. Θα υπάρξει και ένα αναμνηστικό δώρο από πλευράς του κυρίου Κατσαρή. Φανέλα. Πλακέτα. Μια σακούλα κρατάει. Α. Γιατί με τις φανέλες έχουμε θέμα, Ραφαήλ, εδώ και μέρες. Γι' αυτό δεν ήθελα να δω τι περιέχει η σακούλα, προς το παρόν δεν είδαμε. Τώρα παίρνουμε θέση. Ωραία, θα σας ακούσουμε σε δευτερόλεπτα. Σας βάζω τώρα για να ακούσετε το τι θα έχουν. Ξεκινάει και η κύριε Κεφαλογιάννη, ξεκινάει. Κυρία Κεφαλογιάννη, ενημερωθήκατε από τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, τον κύριο Κατσαρή. Θέλω να μας πείτε τι εικόνα έχετε σχηματίσει για το γηπεδικό project του ΠΑΟΚ και ποια θα είναι η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα και επικοδομητική συνάντηση με τον πρόεδρο και τα στελέχη του σωματείου του ΠΑΟΚ. Πρέπει να σας πω ότι ενημερώθηκα για τα σχέδιά τους, για την κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα και αυτό που μπορώ να πω με απόλυτη σαφήνεια είναι ότι πρόκειται για ένα αναγκαίο έργο και για έναν όριμο σχεδιασμό. Γι' αυτό και η κυβέρνηση θα πρέπει να αφήσει τις ασάφειες και την προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και να προχωρήσει σε πράξη. Η πολιτεία, να ξέρετε, δεν χαρίζει. Η πολιτεία οφείλει να στηρίζει και να βοηθάει εκεί που μπορεί και πρέπει. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία στηρίζει κάθε προσπάθεια για αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών στη χώρα, τον εξυγχρονισμό των γηπέδων όλων των ομάδων ποδοσφαίρου και βεβαίως την κατασκευή νέου γηπέδου διαστημών προδιαγραφών για ένα ιστορικό σωματείο όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι προς όφελος όλων, είναι κυρίως προς όφελος των πολιτών της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας. Αυτό σημαίνει ότι αν έρθει συγκεκριμένη τροπολογία, όπως λέει η κυβέρνηση σε λίγες μέρες, στην Βουλή, θα είστε θετικοί, θα την ψηφίσετε? Όπως σας είπα, η Νέα Δημοκρατία στηρίζει κάθε προσπάθεια αναβάθμισης και εξυγχρονισμού, αλλά περιμένουμε από την κυβέρνηση να αφήσει τις ασάφειες και να προχωρήσει σε συγκεκριμένες πράξεις. Να θεωρήσουμε δεδομένο ότι και στη συνέχεια, εφόσον υπάρξει αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό, θα έχει τη στήριξη της πολιτείας του ΠΑΟΚ? Αυτό είναι απολύτως σαφές, ότι ένα ιστορικό σωματείο όπως ο ΠΑΟΚ, που πρέπει να αποκτήσει ένα νέο γήπεδο, όπως είπα, διεθνών πολιτεγραφών, θα έχει την στήριξη της πολιτείας. Γι' αυτό και, όπως είπα και πριν, δεν χαρίζει η πολιτεία. Στηρίζει εκεί που πρέπει και μπορεί. Κύριε Κεφαλογιάννη, υπήρξε μια ένταση, να το πούμε έτσι, στις σχέσεις του κ. Μητσοτάκη προσωπικά και του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ, του κ. Ιβάν Σαββίδη. Αντιλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία το ρόλο του επενδυτή που έχει ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ? Φαντάζομαι αυτή η κίνηση σας σήμερα να έρθετε, προφανώς αυτό δείχνει. Και αν πλέον οι σχέσεις μπαίνουν σε αυτό το επίπεδο επενδυτή
και κόμματος που βλέπει ότι ένας άνθρωπος προσφέρει θέση εργασίας. Επειδή δεν έχω εικόνα για τις σχέσεις του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Σαββίδη, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκη θα είναι στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες. Μπορείτε να ρωτήσετε απευθείας τον Έλληνα. Ευχαριστώ. Κύριε Κατσαρή. Άκουσα τον κ. Κατσαρή. Τώρα ο κ. Κατσαρή. Ο κ. Κατσαρή παίρνει το λόγο. Υπάρχει ανταπόκριση στην προσπάθεια του ΠΑΟ για ανακατασκευή του κηπέδου της Τούμπας από το σύνολο σχεδόν των κομμάτων, έτσι δεν είναι? Εξ αρχής αυτή ήταν η προσπάθειά μας. Εμείς είχαμε σαν σκοπό όταν θα αποφασίσουμε να κτίσουμε το γήπεδο να έχουμε τη συμπαράσταση όλων των κομμάτων, γενικά της πολιτείας. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, το ξέρετε και όλοι, ήδη σχεδόν όλα τα κόμματα έχουν πει ναι στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ να αποκτήσει τη χρήση του περιβάλλοντος χώρου και χάρη σε αυτόν τον χώρο να μπορέσουμε να κάνουμε ένα καινούριο γήπεδο με δικά μας χρήματα, δηλαδή τα χρήματα του μεγαλομετόχου, και να μπορέσει ο ΠΑΟΚ πλέον να έχει ένα γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Είπατε σχεδόν όλα τα κόμματα. Υπάρχει κάποιο κόμμα που αντιτίθεται σε αυτή την επένδυση? Όχι, κανένα. Κανένα δεν υπάρχει, απλώς δεν απαντήσανε όλα. Αλλά τα περισσότερα ήδη απαντήσανε. Το προσδιάγραμμα που υπάρχει και καταρρύει για να φέρουμε σε πόσα διάγραμμα η εταιρεία ειδικού σκοπού. Θα γίνει εταιρεία ειδικού σκοπού. Κοιτάξτε, το χρονοδιάγραμμα, όπως ξέρετε όλοι, το πρώτο και βασικότερο ήταν να αποκτήσουμε τον περιβάλλοντα χώρο. Οτιδήποτε γίνει πρέπει να έχει τον περιβάλλοντα χώρο για να μπορέσεις, από εκεί θα εξαρτηθούν πώς θα γίνει ακριβώς το γήπεδο. Άρα λοιπόν τώρα, μόλις αποκτήσουμε τη χρήση του περιβάλλοντος χώρου, θα ξεκινήσουν και οι ουσιαστικές πλέον μελέτες για την κατασκευή του γηπέδου. Και θα γίνει φυσικά η κοινωνική συνέντευξη, γιατί απέναντι στον οδό. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα, διότι δεν παραχωρούμε αυτή τη στιγμή τίποτε στην ΠΑΕ. Εμείς απλώς δίνουμε το γήπεδο, δηλαδή μάλλον δίνουμε το οικόπεδο, στο οποίο οικόπεδο το δικό μας θα κτιστεί γήπεδο, το οποίο θα ανήκει στον ερασιτέχνη. Αλλά ο ερασιτέχνης θα παραχωρήσει τη χρήση του γηπέδου αυτού στην ΠΑΕ ή στο μεγάλο επενδυτή ή στην εταιρεία ειδικού σκοπού, και αυτή για όσα χρόνια συμφωνήσουμε θα είναι δικό της. Όταν όμως τελειώσει να λήξει αυτή η περίοδος, το γήπεδο πάλι περιέρχεται στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Κύριε Κατσαρή, επειδή από το διαστόμα του κ. Γκαγκάτση ακούστηκε ότι το πιθανότερο σχέδιο είναι να γκρεμιστεί η Τούμπα και να χτιστεί από την αρχή, εσείς έχετε τις επαφές. Οι ρυθμίσεις που προωθούνται εγγυώνται ότι δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε δει στο παρελθόν γήπεδα να γκρεμίζονται και να μην ξανασηκώνονται. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα το γήπεδο θα γκρεμιστεί. Διότι δεν είναι θέμα πλέον αυτών των υποχρεώσεων. Είναι θέμα ότι αν δεν γκρεμιστεί θα γίνει ένα γήπεδο πολύ μικρότερο. Ξέρετε ότι όταν γίνεται ανακατασκευή οι χώροι περιορίζονται. Εδώ θα γκρεμιστεί και θα γίνει από την αρχή. Μέσα σε όλα αυτά που ζητάμε από την πολιτεία είναι και οι γρήγορες αποφάσεις σε οτιδήποτε πρόβλημα προκύψει. Είτε είναι πρόβλημα του Υπουργείου Πολιτισμού, είτε του Υπουργείου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, γενικά δηλαδή, είτε είναι οι περιβαλλοντολογικές μελέτες. Θέλουμε όλα να προχωράνε γρήγορα. Και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην σταματάει ένα έργο εξαιτίας κάποιων προβλημάτων μικρών. Δεν υπάρχουν πολλά αρχαία γι' αυτό. Δεν υπάρχουν, ναι, με την έννοια εδώ δεν υπάρχουν αρχαία. Υπάρχουν τάφοι παλιοί. Άρα λοιπόν, αν βρίσκουμε έναν τάφο, μην αρχίζουν και δεν έχουμε προσωπικό, δεν μπορούμε κτλ. Εκεί ο ΠΑΟΚ θα ζητήσει με δικά του χρήματα να διορίζεται υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού για να προχωράνε γρήγορα οι διαδικασίες και να βάλουμε και όρια ότι μέσα σε ένα μήνα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το πρόβλημα και να πάμε στο επόμενο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Κατσάρη και από την κύριο Κεφαλογιάννη, αν τα ακούσατε. Ναι, 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 Ράφα, τα ακούσαμε όλα πολύ καθαρά. Ραφαήλ θα αποχωρήσει, κύριε Κεφαλογιάννη, θα κάνει κανένα... Τώρα αυτή τη στιγμή παίρνει το δώρο που είναι ένας αετός από τον κύριο Κατσαρή. Υπάρχουν και οι ίδιες φωτογραφίες. Τελικά δώσανε φανέλα, αυτό πρέπει να μάθουμε. Όχι, όχι φανέλα, τελικά πλακέτα είναι με το σκεφαλό. Ναι, 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 δώσε φανέλα. Για κανένα Σταύρο το ερώτημά του Ραφαήλ για τον τάφο. Αν βρούμε τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλάζει κάτι. Ή του Μπουκεφάλα. Αυτό νομίζω
είναι πραγματικά τι θα βρεθεί από κάτω. Τι θα βρεθεί από κάτω, δεν πήγα μια αρχαία χέσκα θα βρεθεί. Ωραία, και θα τρέχουμε πάλι. Η αρχαιολόγη είναι χειρότερη, εσύ. Το ξέρω ότι είναι χειρότερη. Μπορεί να βρεθεί και η χαμένη Ατλαντίδα. Γιατί κάθε μια που έχουμε μπορεί να βρεθεί και κανένα αρχαίο διαστημόπλαιο. Δηλαδή και ο Δύο Βελόπουλο και ο Λιακόπουλο. Τέλο πάντων τώρα. Ήταν ωραίο αυτό που μου κατσάρισε. Το είπα, αλλά βλέπω κανένα τάφο. Εντάξει, ψόφισε ο τύπο, δεν φίλε. Δεν έχει τίποτα. Είπε ο πρόεδρος, θα βρούμε κανέναν τάφο, μη μας πούνε δεν έχουμε άτομα. Δηλαδή, στο μυαλό του Προέδρου βρίσκουμε τάφο και πρέπει να σκάσουν 20 αρχαιολόγοι και τελειώνουμε τον τάφο. Πάρτε τον, πάμε παρακάτω. Ναι, κάντε ένα μνημόσυνο τα τριήμερα, τα εννιάμερα και τε στο διάολο. Ωραία το είπε. Θεϊκή στιγμή για τα Ετζιανά της πόλης και όχι μόνο. Εντάξει, να βάλει, δεν ξέρω αν το κλίμα εκεί. Πώς είναι το κλίμα, η Όλγα καλά, τι φοράει? Ασπρόμαυρα. Ας το διάλο. Τα γεράκι. Τα γεράκι. Φούστα από γόνατο και πάνω. Παντελόνι. Με παντελόνι ήρθε, διώξτε. Συγγνώμη ρε Σταύρο. Διώξτε, διώξτε. Ντροπή. 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 Τέλος πάντων, τι να πεις. Δεν σε σέβονται, ρε, οι Αθηναίοι. Οι Αθηναίοι, τα κατεστημένα. Ωραία. Πάει στη Βουλή με το ταγεράκι και το φουστανάκι και το τακούνι το δωδεκάποντο και έρχεται σε εμάς με το παντελόνι. Λέει, κάτσε, αυτό είναι υπονοούμενο, φίλε. Η Μάο, Μάο, πού να πάω εκεί με φούστα. Ωραία, έτσι λειτουργεί η Αθήνα, φίλε. Έτσι δημιουργείται το κλίμα εναντίον μας. Τέλος πάντων, Ραφαήλ, έχει τίποτα άλλο εκεί πέρα? Όχι, όχι, έχει ξαναμπεί μέσα στο γραφείο του κυρίου Κατσάρη, οπότε τελείωσε από εδώ. Ότι ήταν. Ωραία, σκάψε λίγο, πα και πει καλά, τάφου. Δεν το έχουμε αποκλειστικό, ρε παιδί. Δεν το έχουμε αποκλειστικό, ναι. Εντάξει. Για ό,τι άλλο, Ραφαήλ, ξαναμιλάμε εδώ. Έλα, έλα. Να προκύψει κάτι. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Εν το Θεό. Εντάξει, πραγματικά ήταν πολύ ωραία έτσι. Εν τω μεταξύ, το είπε και σοβαρά ο άνθρωπο. Το είπε με αγανάκτηση. Ναι, ναι. Μην βρούμε κανένα τάφο. Δεν μα πούνε, δεν έχουμε άτομα. Θα πληρώσει το Ιβάν να παίρνει 50 άτομα. Φαντάζεσαι πως συζητήσει και πέσει για το μετρό. Το μετρό το οποίο, παιδιά, όταν θα γίνει αυτή η γραμμή, τέλος πάντων, το μόνο ευθεία μετρό της ιστορίας των μετρών, εντάξει. Δηλαδή, αυτή η φωτογραφία που δείχνει το μετρό της Μόσχας, το μετρό του Λονδίνου, το μετρό της Νέας Υόρκης και το δικό μας, είναι επικό κανονικά. Τέλος πάντων, θα είναι μόνο αρχαία. Εδώ έχεσαι ο Βλαδίμηρος. Εδώ, ναι, τέτοια θα έχει. Έχεις δει αρχαία χέστρα? Έχεις δει? Τα λέμε πάρα πολύ ωραία. Είναι... Όχι ρε Σταύρο, δεν εκπληκτική. Έχω εικόνα μπροστά μου. Θα έπρεπε το design, ναι. Απλά ήταν πιο κοντή τότε. Θα σε βόλευε. Σαν... Πώς λέγεται γιογιό, πώς λέγεται γιογιό, δεν το... Τι λες ρε! Τα μωρά που έχουν, πώς λέγεται γιογιό. Πάπια λέγεται. Πάπια λέγεται στο μυαλό σου. Πώς λέγεται γιογιό, τζοτζό, πώς λέγεται. Δίνουμε 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Τσέλσι. Θα σου πω κάτι, δεν βάλατε quiz και έχουμε τόσα μηνύματα. Πάνε εύκολο. Ωραία, πρόσεξε με. Είπαμε, ο κόσμος έχει την αγωνία του, μην τον βάζει ένα κομμάτι να ψάχνει τώρα. Εντάξει, τι να περιμένει, να δει τι τάφο θα βγει από την τούπα. Τα νύχια σου τρως. Τι θα γίνει, τι θα βρούνε. Δηλαδή, πραγματικά μετά την αγανάκτηση σου στον Μπέλκα και τι διακοπέ. Τι έκανα εικόνα, να βρίσκεται κάποιο τάφο. Και να είναι 20 παοξά και start πάει να το αρπάζουν, να το βγάζουν έξω κατευθείαν. Το βράδυ. Και να λένε απέναντι στο πάρκο, θαύμα, βγήκε τάφος ξαφνικά. Όχι, να θα το καλύψουνε, δεν πρέπει να φανεί. Να το πετάνε απ' έξω. Το αποσιοποιούμε για να μην καθυστερήσουμε. Και οι αρχαιολόγοι θα λένε, βρήκα τίποτα, κάνουν τάφο, όχι τίποτα. Τα παοξά και γίνει σειρά το βράδυ, ό,τι βρίσκουν πέταμα κανονικά, στους κάδους. Αχ, τι εικόνε. Μεγάλε στιγμέ. Πάντω πιάνετε λίγο καρδιά σου. Όταν ακού, θα γκρεμιστεί η τούμπα λίγο. Ναι, ναι, ναι. Λίγο πιάνετε, αλλά. Το βαραίνει τώρα. Το πιάνει λίγο. Είσαι λίγο Νίκο Ξανθόπουλο των Ετζιανών αυτή τη στιγμή. Αλλά. Πραγματικά. Εκείνε τι μέρε θα κοπεί η ατάκα του Κατσαρίδη να παίζει. Μαζί με το σήμα. Κλείσαμε την πρώτη ώρα. Ακούσαμε τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Δημήτρη Πέλκα, να μιλάει πάρα πολύ ωραία και χαλαρά, όπω πρέπει να μιλάνε οι ποδοσφαιριστέ.
Ακούσαμε την αγανάκτηση του Θανασκατσαρή για τους τάφους κάτω από την Τούμπα. Ακούσαμε την Όλγα Κεφαλογιάννη να τα λέει. Να μην απαντάει στην ερώτηση για Κυριάκο Μητσοτάκη, Ιβάν Σαββίδη. Δεν ξέρω, λέγω. Ρωτήστε. Ρωτήστε, το έχω είναι εδώ τι επόμενε ημέρε. Με απασχόλησε να μην έρθω με φούστα εδώ. Και φόρε ένα παντελόνι. Λοιπόν, μαζί μα Ρίτσι Καζίνου Θεσσαλονίκη. Η Πέκη Ζήνα για δύο τελευταίε παραστάσει. Μην τυχόν και δεν πάτε. Παρασκευή και Σάββατο, αύριο και μεθαύριο δηλαδή. Η επίσκεψη του καζίνου είναι προαιρετική, δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου. Μπορείτε να πάτε να απολαύσετε μόνο την Μπέκη Ζήνα. 2-3-10-49-1-2-3-4 το τηλέφωνο. Ναι. Για κρατήσεις. Ωραία. Νάξους, παπούτσια που τα φοράς, δηλαδή ο Ερμής θα πετούσε πιο γρήγορα. Μάλιστα. Θα βάλουμε και το αρχαίο στοιχείο λόγω των ανασκαφών. Λόγω των ανασκαφών. Nak.gr, αγοράστε και διαδικτυακά με δωρεάν αποστολή και βέβαια δωρεάν αλλαγή εφόσον γίνει καμιά στραβή και δεν καταλάβετε τι νούμερο φοράτε. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν καταλάβετε τι νούμερο φοράτε. Ναι, γιατί δεν του τύχει κάποιο να μην αγοράσει παπούτσια που δεν του κάνουν. Εγώ πολλές φορές. Αλλά εντάξει. Εντάξει, εκεί που θα αφήσω 32 νούμερο τώρα. 38! Τι 38 φορά, τι. 38 ρεσί. Ναι. Ναι, ναι. 38. Λοιπόν, μαζί μα ήταν και η στοίχημα.gr. Η ποδοσφαιρική δράση έχει ξεκινήσει και τα καλά σε όλο τον πλανήτη και το στοίχημα.gr κάνει το παιχνίδι σου καλύτερο. Με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα στα μεγάλα πρωταθλήματα και τη Super League φυσικά. Και ειδικά μακροχρόνια για όλο το έτος και επιλογές για σκόρερ και κάρτες και κόρνερ. Αυτά τα ξέρεις εσύ, Σταύρο, νομίζω. Κάτι σκόρερ, κάρτες, κόρνερ, τα δουλεύεις πάρα πολύ καλά. Εννοείται, εννοείται. Ειδικά τις κάρτες. Όταν με τις κάρτες, ναι, το έχεις πάρα πολύ. Ναι, βλέπω, μια φορά ο Μάτος ήταν τώρα τελευταία που τον είχες παίξει και δεν έπαιρνε με τίποτα κίτρινη κάρτα. Ναι. Από το ξεκίνημα. Που ξεκινάει το μάτς, δίνει κίτρινη σε άλλον και χαιρόμαστε, λέμε εντάξει. Μια φορά με πλήρωσε ο Μάτος το 5. Καλά, αυτό ήταν το αναμενόμενο. Δεν ήταν το αναμενόμενο να μην σε πληρώσει ο Μάτος για την κίτρινη. Με τη Σπαρτάκ δεν με πλήρωσε. Α, μπράβο, ναι, το περιμέναμε. Το πήρε τον Πρόμες, τον πήγε βόλτα 4 κλωτσίες πριν τούτο στην ίδια φάση. Και δεν πήρε κίτρινη. Και δεν πήρε κίτρινη. Άμα έχει το καλό. Σε ποιον αγώνα δεν έχει βγάλει σε αντίπαλο κόκκινη και ούρλεζε πρόσφατο. Πάω με κάποιον. Ας πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, τρία εισιτήρια πάω Chelsea. FM και όνομα τεπώνυμο στο 54526. Λοιπόν, επιστρέφουμε με Πρίγιοβιτς να πούμε λίγο τι έχει, γιατί ακόμα δεν έχουμε προλάβει να πούμε. Με Κομίνη, Σταυροκόλκα. Κομίνη. Παιδιά, θα έχει το δεκάλεπτο του Κομίνη, ο οποίος μας ακούει ξάδερφό του, φιλός του κτλ. Θα έχει δίλεπτο Κομίνη, τρίλεπτο Τριτσόνη, δίλεπτο Τσαχιλίδη, τετράλεπτο Καλύβα. Πεντάλεπτο Περέιρα, έκανε 20 λεπτό βγαίνει αυτό. Ωραία. Ναι. Και μετά θα έχουμε και μπάσκετ Νίκο Μασχοβίτη να μας μιλήσει λίγο για το φιλικό στις 2 η ώρα. Έχουμε πολλά. Πάμε με διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μπήκαμε και 20. Λοιπόν, έχουμε ομάδα, έχουμε αγωνιστικά. Λοιπόν, πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Λέγαμε χθες. Όχι, περίμενε. Αγάπη, έχουμε ένα διαγωνισμό. Πάω ο Τσέλσι παίζει. Δηλαδή, ναι. Και θα διαβάσει το μήνυμα του φίλου του Κρι. Περίμενε. Κάνουμε... Περίμενε, αγάπη. Περίμενε. Διάβασε λίγο και τα εισιτήρια. Τρία εισιτήρια για πάω ο Τσέλσι. Σταύρο, υπάρχουν σαλιάριδες που την πέφτουν στη γυναίκα του Βέρμπλουμ στο Instagram. Πέφτω από τα σύννεφα. Στεριό, δείξε λίγο τα μηνύματα όμως, γιατί είναι κάτι μηνύματα. Είναι αλήθεια, δεν μπορούσα να το δει. Υπάρχει ένα μήνυμα σε μια από πολλές αναρτήσεις. Γράφει λιτός κούκλα. Συγκεκριμένος. Δεν ξέρω τι το πιο πάνω. Στεριό, και το πιο πάνω. Υπάρχει ένα παραπάνω που γράφει I'll write in Greek. Το write με W. Εντάξει, yeah, right. Οκ. Wow, γράφει στα ελληνικά. Δηλαδή, wow. Ναι. Ναι. Και το κορυφαίο, Σταύρο, είναι φωτογραφία της συζύγου του Πόντους Βέρμπλουμ, η οποία επισκέφτεται κάποιο ζαχαροπλαστείο, λογικά στο πανόραμα. Ναι, ναι. Ναι. Είναι από αυτά που τα ζαχαροπλαστεία που έχουν ναι, απόσταση ναι, ναι. Τον αγγλικό από το άλλο 4 μέτρα. Ναι, της γράφει ένας καλοπροαίρετα τράι τσουρέκι στα αγγλικά και απαντάει από κάτω απάντηση, να δει και πώς μας τα έκανε. Ωραίες στιγμές, παοξίδικες. Ναι. Στο Instagram της. Και άμα βρούμε κανένα τάφο. Μην μας πούνε, δεν έχουμε άτομα. Θα σας δώσουμε εμείς άτομα. Λοιπόν, τρία εισιτήρια. FM, ΠΑΟΚ Τσέλσι, ονοματεπώνυμο. Το στέλνετε στο 54526. Ωραία. Θα μου χρειάζεται τώρα να πω για το Πρίγιοβιτς. Ρε, εσύ το σκεφτόμουν γιατί έλεγα τόσες μέρες, λέγαμε και εδώ στον αέρα, όχι θα παίξει Πρίγιοβιτς, όχι θα παίξει ΑΚΠΟΜ, όχι το rotation. Τον έφαγες. Τον φάγαμε Πρίγιοβιτς. Θλάση, χθες τα αποτελέσματα το μεσημέρι, πρώτου θλάση βαθμού, πρώτου βαθμού ναι. Στους οπίστιους Μυριαίους. Ποιοι είναι οι οπίστιοι Μυριαίοι? Ξέρω, δείξε μου. Αλλά δεν λέω. Δείξε μου. Είναι εδώ ψηλά. Δεξί κολομέρι, λοιπόν. Εντάξει, και για να καταλάβει και ο κόσμος. Ωραία, εδώ ψηλά είναι. Ωραία, εκεί είναι από υπερέκταση. Στο ξεφωνήθηκε ο Στέργιος για την υπερέκταση.
Γιατί? Στο διαδίκτυο. Ναι. Γιατί? Ας ξαναξεφωνήσει ο συγκεκριμένο. Α, κατάλαβα. Δεν είναι η απάντηση. Οκ. 7 με 10 μέρες εκτός. Κοίτα τώρα. Επειδή το μετρούσα. Εγώ πιστεύω. Να σου πω κάτι. Επειδή είναι Πρίγιοβιτς όμως. Και πέρσι, ας πούμε, στον τραυματισμό του επέστρεψε νωρίτερα. Οπότε κοίτα, ποντά... πάντα το ιατρικό team του ΠΑΟΚ δίνει λίγο παραπάνω. Δίνει λίγο χρόνο παραπάνω για να είναι καλυμμένο και να λύσεις όταν γυρίσεις την εβδομάδα πάνω. Να γύρισε. Που, από την κάνανε ναι, οι μάγκες. Ναι. Αλλά το κάνουν όλες οι ΠΑΟΚ. Αυτό δεν είναι κάτι. Προφανώς. Και γενικά οι γιατροί, όταν έχεις ξέρω εγώ κάτι, μια γρατζουνιά, σου λένε κοίτα να δεις, δεν είναι σίγουρο θα ζήσεις. Ωραία. Καλό θα είναι. Καλό θα είναι αυτό. Το χειρότερο να περιμένεις το καλύτερο. Έχει ανακαλύψει η ΠΑΟΚ την μετεξέλιξη του ζουμού του. Πανοραμίξ, Πρίγιοβιτς, με την Τζέλστα, εντάξει, λέω εγώ τώρα. Ναι. Καλά, να παίξει με Λουτσέσκου που δεν ρισκάρει τόσο πολύ με τραυματισμού, τόσο πάμε με αμφιβολίες. Δύσκολο να ξεκινήσει, αλλά να παίξει με την Τζέλστα το βλέπουμε. Δύσκολο να παίξει με την Τζέλστα, παιδιά, σας λέω από τώρα, αν θα είναι έτοιμος, θα είναι με την ΑΕΚ. Πάμε παρακάτω. Κοίτα, επειδή είχαμε και χθες όταν το γράψαμε διάφορα μηνύματα. Παιδιά, υπάρχουν λύσεις, γιατί είχαμε το γνωστό μήνυμα εκεί στην ΠΑΕ, μείνετε χωρίς επιθετικό. Και να ρωτιόμουν και έλεγα ο Ακπόμ και ο Καρέλης τι είναι, ας πούμε. Δεν είναι, είναι, είναι επιθετική, δηλαδή. Είναι ο λόγος που έπρεπε να έχουμε τρεις. Ναι, να το έλεγες πέρσι. Έχει 10 μέρες ο Πρίγιοβιτς εκτός, λέμε τώρα. Το ναι. Σενάριο αυτό που λέει η ΠΑΕ. Το χειρότερο, ναι. Ναι. Βάζω τον Ακπόμ και έχω και τον Καρέλη από πίσω. Και τον Σαμπά. Μπορεί να παίξει υπό προϋποθέσεις, ρε παιδί μου. Βρε, με υπό προϋποθέσεις παίξαμε και με Κατουρί Πέλκα στην προετοιμασία τώρα μπροστά. Ναι. Κατουρί και άλλο μια χαρά ήμασταν με τη Στεάουα. Το καλύτερο φιλικό ήταν. Ναι. Το zoom είναι ότι υπάρχουν λύσεις απλά. Δηλαδή τώρα ακούσαμε για Πρίγιοβιτς και δεν σφίχτηκε η καρδιά μας όπως παθαίναμε πέρσι π.χ. Πέρσι τι είναι, πέρσι θα πηγαίναμε στο τέλος, θα κλαίγαμε όλοι μαζί. Ναι, αυτό δηλαδή. Ολονυχτία. Ναι. Και κάτι άλλο. Μέσα από μια διαδικασία όλα θα βρεθούν και σταθερές. Μπήκαμε τώρα στην εβδομάδα που θα δούμε το rotation του Λουτσέσκου για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν για μένα σε βάθος χρόνου όσο πιο γρήγορα ενεργοποιηθούν όλα τα παιδιά, τόσο καλύτερο. Δηλαδή στη στραβή του τραυματισμού του Πρίγιοβιτς υπάρχει το καλό ότι θα ενεργοποιηθούν οι παίκτες. Λέει εδώ ο φίλος ο Αποστόλης, αν σκοράρει ο Τσούμπα στο Ηράκλειο, βλέπω τον Πρίγιο να μπαίνει σε καταψύχτη για να είναι πιο γρήγορα έτοιμος. Γεγονός. Θα αγωθεί με παραπάνω μετά. Και μπαίνει ο Τσούμπα και ό,τι πάει μέσα γράφει. Ναι, ναι, ναι. Και κάνει χατρίκ. Πώς τον βγάζεις. Ναι. Γιατί είναι καλός παίκτης. Εντάξει, αυτό Τσούμπα. Είναι το κέρδος να έχεις βάθος. Μου λέει, έχω διάλογο εκπληκτικό χθες. Μου λέει ένας, έχεις δει Άγγλο να πιάνει εκτός Ευρώπης. Κολλάω, το σκέφτομαι, εκτός Βρετανίας. Ναι. Ναι. Κολλάω, το σκέφτομαι, λέω αν μου βρεις στην Καθολική Εκκλησία τον Άγιο Τσούμπα, ωραία, θα σου πω ότι είναι Άγγλος. Αυτό είναι καλό θεματάκι, ναι. Καλό το ερώτημα. Σαν Τσούμπα. Όχι του Τσούμπα, τώρα και έχουν πιάσει οι Αράς. Οι Αράς δεν έπιασε. Ο Αλός βέβαια. Δεν έπιασε την Κυπρίου στην αρχή, δέχτηκε πολύ πόλεμο. Έπαιξε. Έπαιξε. Ο Μακμάναμαν έπαιξε. Ο Μακμάναμαν έπαιξε στη Ρεάλ. Ναι. Εντάξει, έπαιξε. Λοιπόν, αυτά για Πρίγιοβιτς. Από εκεί και πέρα άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν για τον Όφη. Από σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει η προετοιμασία. Προβλήματα Όφη έχει. Ο Μεγιάδο είναι εκτός. Καλό είναι αυτό νομίζω Σταύρο, το λέγαμε και χθες. Δεν είναι σίγουρο. Σήμερα βασικά περιμένουμε να δούμε άμα θα προπονηθεί. Μάλλον θα είναι. Αλλά έχει χάσει ναι, τις προπονήσεις. Καλός παίκτης ο Μεγιάδο. Γενικά αλλαγές στον Όφη. Και στο γύρο. Ποιος είναι βάρδια. Είναι ο Γρηγόρης. Μάλιστα. Να δούμε τι θα γίνει με τον Μεγιάδο, αν θα παίξει ή όχι. Δεν θα παίξει λένε. Έτσι αυτό επειδή τον είδαμε τον Πανετολικό, είναι ένα ψηλό χαφ το οποίο βαράει και τη μάνα του. Mm-hmm. Δηλαδή δεν τον έφτιαξε σάντουιτς τα νήπια με λουμινόχαρτο να βάλει στην τζαντούλα, τη έδωσε δύο μπουνιές. Καλό είναι που δεν παίζει. Ο Παπαστεριανός δηλαδή θα είναι λογικά ο βασικός. Έχουν εμπειρία ομάδα. Έχουν παιδιά δηλαδή που ξέρουν το πρωτάθλημα. Έχουν βάσεις, έχουν φανέλα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή το παιχνίδι. Όποιος το πάρει αψήφιστα θα έχει πρόβλημα. ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μπει χωρίς συγκέντρωση. Πρέπει να μπει μες στο παιχνίδι με ένταση. Διαμαντόπουλος διαιτητής. Εντάξει. Αλεξέας. Αδιάφορος. Αλεξέας. Ο Αλεξέας είναι ο βοηθός ο οποίος ήταν στο ΠΑΟΚ το περσινό και ήταν ο κανονικός βοηθός. Όχι εκείνο το κουβαδάκι με χερούλια που έπαιζε από την άλλη πλευρά. Ο Ποντίκης από την εξωτική άρτα. Το φάγαμε το Ποντίκη. Δεν έχει πάρει σημαία από πέρσι. Ναι, και αν την πάρει θα τη βάλει στη συλλογή του. Ντουλάπα του, ναι. Και άμα βρει κανένα τάφο. από εκεί και πέρα. Πάμε λίγο στους ορισμούς για να το πιάσουμε λίγο το πράγμα σωστά. Οι ορισμοί οι οποίοι γίνονται τον Περέιρα, τον Τριτσόνη, τον Τζαχιλίδη και όλα αυτά τα παλικάρια που είναι εκεί πέρα στην ΚΕΔ.
Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει σχέδιο αναβάθμισης του Κομίνη, έτσι ώστε να περάσει ένα μήνυμα ότι ό,τι λαμογιά και να κάνεις, όσα ψέματα και να πεις σε επίσημο έγγραφο που το ακυρώνει η ίδια η εικόνα, ωραία, ό,τι όσο σύχαμα και να είσαι στον πλανήτη Γη και να, τι να πω τώρα, και σου ευχόμαστε όλα τα χειρότερα που υπάρχουν, να κάτσεις, υπάρχει η κέρδη η οποία σε προστατεύει, σου δίνει παιχνίδια, κάνει αυτό που θέλει να κάνει, ευνοεί συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες θέλουν να περάσει αυτό το μήνυμα, ομάδες οι οποίες περνάνε οι διαιτητές από γνωστό ξενοδοχείο της Αττικής Οδού και φυλάνε χέρια, ξέρουμε και ποιοι είναι. Εντάξει, αυτό που γίνεται με την ΚΕΔ πλέον είναι εξόφθαλμο. Για μένα πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην γίνει ροντέο το πράγμα. Αυτό με τον Κομίνη ειδικά είναι εξωφρενικό. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πολλές φορές έχει κάνει εγκλήματα, όχι μία και δύο. Τον βάζουν στον Κούγια χθες, τον ορίσαν στον Κούγια, στο ΑΕΛ Παναθηναϊκός. Τρίτο παιχνίδι. Δεύτερο Super League. Δεύτερο και ένα παρατηρητή ήταν. Ναι, το τέταρτο ξέρει σημαίνει. Φτάνει και το στάρικα. Ναι, μα είναι κανονικά εκεί. Εντάξει, εκτός αν υπάρχει κάποια τέτοιο που κάνει παιδί για να έχει να το μεγαλώσει, να παίρνει όλα τα παιχνίδια. Ωραία. Το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο συγκεκριμένος έκρινε ένα πρωτάθλημα λαμογίστικα με τρόπο χυδαίο, παίρνοντας μία απόφαση πίσω μετά από 7 λεπτά. Και ο Τριτσόνης, ο Τσαχιλίδης, ο οποίος μαθαίνω ότι όταν του κάνει μία έκθεση από παρατηρητή που δεν του αρέσει, τη γυρνάει πίσω για να γράφει αυτό που θέλει, έτσι λένε οι πληροφορίες μου. Ο Περέιρα, ο οποίος είναι μια γλάστρα πολυτελείας που πάει στο σεμινάριο στο Καρπενήσι και κάνει ομιλίες ο Τριτσόνης και το παίζει το απόλυτο κουμάντο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει με την ΚΕΔ γενικότερα. Δεν ξέρω που θα οδηγηθεί. Για μένα ο ΠΑΟΚ το κάνει ροντέο εντελώς. Ροντέο, όταν λέμε ροντέο, ροντέο. Να βγάζει ανακοίνωση για 5 μηνύσεις κάθε εβδομάδα. Για 5 μηνύσεις. Εντάξει, μιλάμε Σταύρο για το διαιτητή που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει χαρακτηρίσει σε ανακοίνωση ανθρωπάκι του συστήματος. Μετά από εκείνη την φανταστική διαιτησία του στο Άρης ΠΑΟΚ. Το Άρης ΠΑΟΚ λες το 0-0 στο Χαριλάου που σπάγανε τα πόδια των παιδιών. Και βγήκε η ανακοίνωση που τη θυμάσαι καλά που έλεγε ότι η Σούπερ Λίγκα είναι ένα καρναβάλι και ο Βασιλιάς Καρνάβαλος και ο Κομίνης είναι ανθρωπάκι του συστήματος. Ναι. Από τότε, αλλά ακόμα. Καλά είναι, ακόμα. Επιβιώνει, εντάξει. Ναι, επιβιώνει γιατί. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, δεν μπορεί. Μου λέει κάποιος γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί. Παιδιά, ο ΠΑΟΚ δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Εδώ υπάρχουν απειλές, πέφτουν μαγαζιά, ανατινάζονται. Δεν είναι. Και η αστυνομία, όχι ότι κάνει και κανέναν έλεγχο να δει τι έγινε. Καλά, δεν σκίζεται. Ναι. Εντάξει, δηλαδή και στην Αθήνα δεν ξυπνάνε το πρωί και λένε πόπο, ποιος να ανατίναξε το σπίτι του Διαμαντίδη, το μαγαζί του Διαμαντίδη στην Κηφισίας. Ποιος το ανατίναξε, άραγε. Ενώ υπάρχει καταγγελία για συγκεκριμένες απειλές από συγκεκριμένα άτομα. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παίξει έτσι. Δεν μπορεί να παίξει έτσι πρώτον γιατί το θέλει ο Ιβάν Σαββίδης και δεύτερον, άμα πάει να παίξει έτσι. Εντάξει, η αστυνομία η οποία δεν κάνει στην προκειμένη περίπτωση τίποτα και η πολιτεία σφυρίζει αδιάφορα για τους άλλους. Αν πάει να παίξει έτσι ο ΠΑΟΚ, όλη η αστυνομία δεν βάζει στη Θεσσαλονίκη. Σαν να έχουμε έκθεση CSI κανονικά. Αυτή είναι η εικόνα. Γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά ροντέο μπορεί να το κάνει εδώ που έλεγες. Ροντέο για μένα πολύ πολιτισμός. Να δούμε ποιος είναι πραγματικά ένοχος. Όλοι οι ένοχοι είναι. Και όταν μιλάς με αυτούς, πάντα θα ξέρεις ότι στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν άλλο πράγμα από αυτό που σου λένε. Γιατί δεν έχουν μπέσα. Αυτά είναι καταγεγραμμένα γεγονότα. Δεν είναι δηλαδή, δεν χρειάζεται καμία ανάλυση ιδιαίτερη. Ξέρουμε ποιοι είναι, το ποιόν τους, ο στόχος τους. Ξέρουμε πώς δουλεύει η Αθήνα. Η Αθήνα μπορεί οι δυο μας να μισιόμαστε, αλλά άμα είναι να έρθει κάποιος να μας πάρει το ψωμάκι από αλλού, θα τα βρούμε σε 6 κλάσματα δευτερολέπτου. Σε 6 κλάσματα. Με ένα βλέμμα. Ναι. Όπα, έρθει ο Βλάχος, θα μας τα φάει. Όχι, εμείς, εδώ. Αλλά του χρόνου να με θυμηθείς. Και αυτό που υπογράφω σήμερα εγώ, γιατί παρουσιάζουν τον ΠΑΟΚ να έχει συμμαχία με το Μαρινάκι και τα γνωστά, όταν θα καίει μπάλα και, υπάρχει, και αν υπάρχει ενδεχόμενο να τα βρούνε, πώς το λένε, να παίζεται το πρωτάθλημα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ωραία, οι δυο τους οι άλλοι πάλι θα συμμαχήσουν. Το υπογράφω. Σήμερα 13 Σεπτεμβρίου το υπογράφω. Αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, πάμε και ό,τι βγει.
Ποδοσφαιρικά είμαστε καλύτεροι. Θα προσπαθήσουν να μας κάνουν και άλλο μπλόκο σαν εκείνο με τον Πανιόνιο, με τον Καμπούρη να είναι εκτός πινάκων πλέον. Με τα κοντάρια θα την κάνουν. Τώρα βάλανε στο Ηράκλειο, στην κερκίδα που είναι λίγο δύσκολη, βάλανε ένα πουλί. Δηλαδή αυτός τώρα ξέρετε, θα σηκώνει το σημαίακι και θα περνάει ζωή απέναντι. Θα περνάει ζωή. Ο ψαρής. Όλοι. Ο ψαρής. Για συγγραφέα, αγόρι μου, δεν είσαι και βοηθός. Εντάξει, η τρικυμία του, του ψαρί. Τρικυμία, το τέτοιο. Το γνωστό βιβλίο. Μυθιστόρημα. Δεν είσαι για διαιτητής. Είναι αυτό που είπε Σταύρο. Πρέπει να λειτουργούν βλέποντας τους όλους τους ένοχους. Πώς είχε πει ο Τσόρτσιλ για τη Γερμανία, πρέπει λέει, να την βομβαρδίζει ανά 20 χρόνια. Ξέρουν αυτοί γιατί κάνανε. Ακριβώς αυτό πρέπει να γίνεται και με τους Αθηναίους. Γιατί έτσι έχουν μάθει, είναι ένα παρεάκι. Τα μοιράζονται μεταξύ τους. Δεν θέλουν κανονικό πράγμα. Θέλουν κολομπαριές. Είναι το Πασόκ μέσα τους. Αυτοί είναι. Πες χορηγούς και πάμε στο διάλειμμα. Μετά τα μαθήματα ζωής. Μαθήματα ζωής είναι αυτά. Τρεις λοιπόν, ώρες μαθήματα παραδίδεις. Δύο εδώ και μία μετά. Δηλαδή, πραγματικά η ΕΚ κόλκα. Πριν πάμε στο διάλειμμα. FM και ενώ πάω κολοματεπώνυμο στο 54526 για τρία εισιτήρια για το Chelsea. Πάω. Τελευταία 20 λεπτά. Πάει το ρολόι. DW Steel, τα φιλιά μου στη Risk. Γράφετε FM, PAOK, Chelsea, Tuba, ό,τι θέλετε, Europa League, ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε, το στέλνετε στο 54526. Πάμε στο διάλειμμα και σε 3 λεπτά πάλι μαζί. Γρήγορα, άλλα 10 λεπτά. FM κενό, ονοματεπώνυμο, PAOK, Chelsea, στο 54526. 10 λεπτά ακόμα έχετε. Και θα πάμε στο παλατάκι. Στις 2 εκεί... η ώρα φιλικό, ρε εσύ. 2 η ώρα φιλικό, μας κυνηγάνε εμένα με τον Βασιλιά. Με μετά... την Μπούγιου Ξεχύρ. Δίνουμε 2.000 εισιτήρια. Ο Άρης με ποιον έπαιζε χθες. Με αυτήν έπαιζε, είναι η ίδια ομάδα και γι' αυτό το λόγο παίζουμε και 2 η ώρα νομίζω γιατί θέλουν να επιστροφεί μετά. Να ο Αγγέλου είναι καλά. Ακούσα τις δηλώσεις. Ναι, που έλεγε δεν βλέπω ποιον έχω απέναντί μου και δεν βλέπω κανέναν και κάτι τέτοια. Κάτι για την συγκέντρωση γι' αυτά. Γιατί, από πού είναι πόλεμο αυτό. Στο δεν ξέρω, είναι καλά, ρωτάω. Σοβαρά ρωτάω. Εμένα δεν μου φάνηκαν πολύ νορμάλ αυτές οι δηλώσεις πάντως. Δεν μου φάνηκαν πολύ νορμάλ. Και είδα δύο φίλους Μαριανούς που. Πώς το λένε. Απόρρισαν κι αυτοί. Όχι, που αποθεώνανε τις δηλώσεις. Γιατί όμως τώρα. Στο μεταξύ πιστεύω ότι. Αν... Τι τέλος πάντων. Μην πω τίποτα καμιά χοντρέλα. Αλλά... Τι σκέφτεσαι, Σταύρο. Δεν βλέπω ποιος είναι μπροστά μου, βλέπω ποιον έχω δίπλα μου. Τι ναι, να κλάσει ο Κοέλιο. Μην πω καμιά χοντρέλα. Πραγματικά. Τέλος πάντων. Έχουμε τον Νίκο μαζί μας. Νίκο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Τι να σε γεια κάνω σας, όταν Νίκο. Σε έχω δίπλα μου, όταν αν θα σε έχω απέναντί μου, Αγγέλου. Ιός Αγγέλου. Ναι. Ιός Αγγέλου αυτό. Α, και έχουμε και ιό. Ναι, ρε, βέβαια. Πατήρ και ιός. Βέβαια. Ο ιός το είπε αυτό, ο Γιώργος Αγγέλου. Μάλιστα. Τι να πω. Εντάξει, δήλωση που ανεβάζει ψηλά τον πύχη Νίκο και για τα δικά μας τα παιδιά. Περιμένουμε άμεσα μια απάντηση. Παιδιά, δεν μπορεί να φτάσει τέτοιο πύχη, είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Δηλαδή, δηλώσει του Βαγγέλη Αγγέλου κάθε φορά είναι πολύ διαφορετικές τέλος πάντων. Δεν μπορεί να πλησιάσει. Δεν πλησιάζει. Είναι πολύ ο Χατζάρας τα έκανε αυτά παλιά, να ξέρεις. Και πέσανε. Και πέσανε. Ναι. Όχι, τέτοια έλεγε. Και το. Αχ, πώς το έλεγε εκείνο εκεί με το βράδυ. Όταν έπαιζε βράδυ. Οι βιορυθμοί. Ότι επηρεάζει. Άκουσε ο άλλος, ναι, βιορυθμοί, κάτι τέτοιο έλεγε. Και σου λέει, όπα, ψαγμένος το προπονητή. Την προπονητά, να έκανε. Έλα, ρε. Γιώργο Χατζάρα, για πάντα Αργιανάρα. Αργιανάρα και μπουλντόκα κολλασμένο, βόλτε στο σέντο δρόμο. Προπονητής με πρόγραμμα. Είδες. Νίκο μου, τι έχουμε εκεί. Λοιπόν, σε περίπου 10 λεπτά το τζάμπολ, πάω Μπουγιού Ξεχύρ. Κάτσε λίγο, περίμενε. Δεν έχει ένα πιο εμπορικό όνομα. Λοιπόν, η ομάδα λέγεται, όλο της το όνομα είναι Ισταμπούλ, Μπουγιού Ξεχύρ, Μπελεντίγε. Ισταμπούλ, πάω Ισταμπούλ. Πολύ όνομα. Ξεκάθαρα, δηλαδή. Ωραία. Οπότε, κρατάμε τον Μπουγιού Ξεχύρ που έτσι λέγεται, έτσι κι αλλιώς η ομάδα. Και η προσφυγική της ομάδα έτσι λέγεται, κρατάμε αυτό. Λοιπόν, σε 10 λεπτά το τζάμπολ, τέταρτο φιλικό για τον ΠΑΟΚ, με διάφορα θέματα όσον αφορά απουσίες αλλά και με κάποιες επιστροφές. Δηλαδή σήμερα θα δούμε ουσιαστικά για πρώτη φορά τον Τζαμάλ Τζόουνς, που είχε παίξει ελάχιστα στο πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, είχε τραυματιστεί, δεν έπαιξε Βαθναϊκό, δεν έπαιξε με Καστοριά, προπονήθηκε κανονικά όλη την εβδομάδα
και σήμερα να μένετε να πάρει χρόνο συμμετοχή. Θα δούμε και Jordi Williams για πρώτη φορά που δεν έπαιξε για αυτό το Σάββατο με Ρικαστοριά λόγω ενός διαστρέμματος. Και ο Γκος που είχε μια ίωση τις προηγούμενες ημέρες και ο Κόνιερς που είχε ένα θεματάκι στην πλάτη είναι κανονικά στην αποστολή. Δεν είναι εδώ ο Μαργαρίτης, δεν είναι εδώ ο Μορέιρα, οι δύο διεθνείς. Ο Μορέιρα με την Αγκόλα, ο Μαργαρίτης με την εθνική ομάδα, αν και σήμερα είναι εκτός αποστολής, εκτός δωδεκάδας. Καλό σκάνδαλο και αυτό, ναι. Ναι, δεν είναι μάχημος ούτε σήμερα ο Αθηναίου, ο οποίος αύριο είναι να κάνει μια εξέταση για αυτό το θέμα στην ΚΑΠΟ που το ταλαιπωρεί από πέρσι. Και έτσι αναμένεται να κάνει μια νέα εξέταση για να δει από εβδομάδα αν θα μπει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι αρκετά τα θέματα που προκύπτουν και μέσα στην εβδομάδα με κάποιους τραυματίες, με κάποιους που λείπουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια 1,4 για τον ΠΑΟΚ. Προφανώς με μια ομάδα πιο υψηλού επίπεδου από την Καστοριά. Μια τουρκική ομάδα που έχει έρθει και αυτή με κάποια θέματα εδώ, με κάποιους παίκτες που λείπουν. Πιο γνωστός είναι ο Κούλινγκ. Τον είχαμε βρει πρόσφατα και με την εθνική ομάδα στον δρόμο μας. Έχει τον Αμερικανό τον Τόμψον. Λείπει ο Χόλοουεϊ. Ένας πολύ καλός Αμερικανός παίκτης, τραυματίας, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να είναι ένα φιλικό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Απλά ένα ζήτημα είναι για την Μπουγιού ξεχειρασμού ότι έπαιζε χθες το απόγευμα στις 7 η ώρα και τέλος σήμερα το μεσημέρι στις 2. Οπότε είναι κάτι το οποίο μπορεί ο Πάκος να το εκμεταλλευτεί. Παιχνίδι το οποίο μεταδίδεται διαδικτυακά και από το κανάλι της ΣΚΑΕ, το Φεντουκτή, για κάποιον που θέλει να έχει εικόνα. Οπότε θα υπάρχει μια πρώτη εικόνα. Να έχουμε εικόνα, βάλε εικόνα εκεί να βλέπουμε την εικόνα. Θέλουμε να βλέπουμε το παιχνίδι την επόμενη ώρα που θα είναι. Ωραία. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια πλήρη εικόνα, δεν θα έχουμε ακόμη της ομάδας. Ουσιαστικά ρυθμό ψάχνει. Εντάξει. Πλήρη εικόνα της ομάδας θα έχουμε προς τα τελευταία φιλικά. Με Περιστέρι, με Κίνη, εκεί προς την αρχή του σεζόν, προς το τέλος του μήνα. Έμεινε εκτός το δεκάδος ο Μαργαρίτης. Έχουν καλύτερο. Ναι. Εκεί στην Ελλάδα. Σε αυτά τα παράθυρα έχουμε τους παίχτες οι οποίοι δεν παίζουν από την Ευρωλίγκα μέσα στη σεζόν. Έχει Φρίντεζη, έχει Αντετοκούμπο, έχει όλους αυτούς. Όχι τον Αντετοκούμπο, το Θανάση. Ναι, ναι, ναι. Ο άλλος πήγε στα Σπάτα. Οπότε αυτοί που τραβάνε το κουπί μέσα στη σεζόν, τώρα λίγο ξεκουράζονται και μπαίνουν οι άλλοι. Δεν πειράζει. Okay. Τι να κάνουμε και καλύτερα, να πάρει και λίγη ξανά στο Μαργαρίτης. Κανονικά να γυρίσει. Πρέπει να ενσωματωθεί με την ομάδα. Έχει και άλλο παιχνίδι εθνική. Ορίστε. Έχει και άλλο παιχνίδι εθνική μετά. Ναι, βέβαια. Η εθνική ομάδα παίζει σήμερα με τη Σερβία και μετά παίζει την 16 του μήνα παίζει στην Εστονία. Και μετά γυρνάει ο Μαργαρίτης. Ναι, ναι, ναι. Και αυτός και ο Μορέιρα που έχει παίξει με την εθνική ομάδα της Ερυθρέας. Ο Γκάρετ δεν έφυγε. Όχι, και δεν. Ωραία. Και θα δούμε αν θα φύγει τελευταία στιγμή, αν και μέχρι στιγμή που συνέχομαι ότι μάλλον δεν θα φύγει. Θα δούμε αν άλλαξε κάτι. Ωραία, το Μπόπ να μου προσέξεις είναι το πουλέρ μου. Το πουλέρ μου το μεγάλο. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτός είναι. Okay. Σαν όνομα, ας πούμε. Όχι, έχω feeling. Feeling. Μάλιστα. Νίκο, okay, να πούμε ότι ναι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά η ώρα του φιλικού τώρα, πέμπτη μεσημέρι. Τώρα, παιδιά, δύο η ώρα, όποιος πέμπτη ήρθε δύο η ώρα στο παλατάκι να δει πάγο που γύψε, νομίζω θα πρέπει να τιμηθεί από τους ανθρώπους της ΚΑΕ. Εγώ, αν δεν είχα δουλειά, θα ερχόμουν. Ναι, επειδή λοιπόν η ώρα δεν έχει, περισσότεροι έχουν δουλειά, είναι λίγο δύσκολο. Άρα δικαιώνει την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ για την εργασία ο Νίκος Μοσχοβίτης. Ωραία, κατάλαβα. Δεν υπάρχει ανεργία στη χώρα, αυτό είπες μόλις τώρα. Εντάξει, εντάξει Νίκο, ακούστηκες. Να είσαι καλά. Ωραία. Θα συνδεθούμε σε κάποια φάση να μάθουμε τι γίνεται. Okay. Εντάξει, ωραία. Μην φανταστείς, θα σκεφτούμε στις συνδέσεις. Αλλά ναι, είναι το ύφος της εκπομπής της επόμενης τέτοιου που δεν μπορούμε να κάνουμε πολλές συνδέσεις. Έχουμε και καλεσμένη. Ωραία. Δυνατή. Δυνατή είναι η αλήθεια. Δυνατή. Μην φανταστείτε καμιά πρατσαρού. Δυνατή. Να τα λέμε όλα. Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση που παρήχες στο ακροατήριο του Λίμπερο 104,4. Καλώς σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μην υδρώσεις πολύ μόνο. Τουτ, κατευθείαν. Γρήγορα. Και άλλο ένα τάφο. Αυτό. Θα κόψεις τη συνέντευξη του Πέλκα. Και την ατάκα του Θανάση Κατσαρή. Αυτή την κοψή ατάκα. Εντάξει. Και να βρούμε κανένα τάφο. Τι μας πούνε λέγει άτομα. πρέπει να παίζει ρε στην ημέρα. Αυτό θα κάνω. 4-5 φορές. Αυτό θα κάνω. Πρέπει να παίζει. Και να βρούμε κανένα τάφο. Λίγο 104,4.
Δύο είναι. Μας δείξει ο πρόεδρος δικαιώματα πνευματικά. Δύο είναι τα βασικά σημεία αυτής της εκπομπής σήμερα. Το ένα είναι η έκκληση του Δημήτρη Πέλκα. Παιδιά, κερδίστε γιατί χάνετε το πενταήμερο μετά. Οκ, εντάξει. Και το δεύτερο είναι ο Θανάσης Κατσαρής. Εννοείται. Αυτά τα δύο πράγματα είναι τα αυτά που κρατάμε από τη σημερινή ημέρα. Δεν πρέπει να παίξουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ για μένα. Ναι, πιστεύω ότι είναι βασικό. Πες μου την τράκα, νομίζεις ότι υπολογιστή και αυτό έζησε. Κράμπα. Η πρώτη κράμπα της ιστορίας των ραδιοφώνων, μόνο live εδώ, αυτή τη στιγμή. Έπαθε κράμπα καθήμενη. Πάνω που μιλούσαμε για το δράμα σου. Έπαθε κράμπα καθήμενη ή κατά τα άλλα γυμνασμένη, αγάπη Γαβριλίδου. Στα δόντια, να υποθέσω. Ναι. Στα... Έλες δηλαδή. Τι να μην σε ξεφωνήσω, έπαθες κράμπα στον αέρα. Ούτε εγώ δεν το έχω πάθει αυτό το πράγμα. Μια κεφαλική κράμπα είχα πάθει. Εντάξει. Θα κάνουμε την κλήρωση. Ναι. Εσύ θα. Φυσικά. Θα διαβάσει τα ονόματα. Πολύ τυχερή. Λοιπόν. Ωραία. Πάμε. Τρία νούμερα. Πείτε μου, πόσα θα φτάσουμε. Περίμενε. Γιατί γίνεται και ένα χαμό. Μισό λεπτό λίγο. Ανέβα λίγο. Να ξεκινήσουμε από το σωστό. Εδώ είσαι. Από το 1 μέχρι το 75. Λοιπόν, λέω το 4. Περίμενε να το περίμενε, δω. Σημείωσου, περίμενε. Είναι ο Αθανάσιος Καζάκης. Ο πρώτος μας τυχερός. Ο πρώτος τυχερός, ναι. Λοιπόν. Πες εσύ νούμερο, λέω... Στέλιο, γιατί αυτή είναι παθενική κράμπη. Το 4, είπα καλό ήταν. Ναι, όχι γενικά. Όχι, πες αγάπη, πες αγάπη. Λέω το 11, που λοιπόν, φορούσε ο Μουσλίμοβιτς. Δώσ' μου μισό λεπτό. Έτσι, γιατί είναι λατρεία. 11. Λοιπόν, FM ΠΑΟΚ Τσέλσι, Σωτηριάδης, πρόδρομος. Έχει 43. Πρόδρομος, δεν μπορώ να το θυμάμαι. 6-97. Δηλαδή, σε φωνάζουν, φίλε, γεια σου, πρόδρομε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όταν πήγα στη Σκόπελο, γνώρισα τον πρόδρομο, έχει ένα ουζερί εκεί. Το γνωστό πρόδρομο τη Σκοπέλο, δεν είναι άλλο. Ναι, και τον φωνάζουν πρόδρομο. Όχι Μάκη, όχι. Γιατί Μάκη, ρε, πρόδρομο, δεν είναι πρόδρομο. Τώρα τον Σωτηριάδη δεν ξέρω πώ το φωνάζουν. Το μετροστήριο, πε και ένα νούμερο Σταύρο. Πες μεγάλο. Εγώ θα πω το 25 του Σωτήρη Μπαλάφα. Το καμάρι της Άρτας. Το καμάρι της Άρτας, ο Βιεϊρά των φτωχών. Αυτό ναι. Ωραία. Περίμενε. Πού είναι τώρα ο Σωτήρης Μπαλάφας, πλάκα-πλάκα. Γείτονάς μου είναι. Έχουμε να το... Κοντά μένουμε. Ναι. Δεν έχουμε συναντήσει. Ο Γιάννης Καραγκιόζης. Σταύρο. Δεν νομίζω σε φωνάζω Γιάννη. 6-9-81 τελειώνει σε 0-0-9. Λοιπόν, άρα Αθανάσιος Καζάκης, ο Γιάννης Καραγκιόζης και ο Σωτηριάδης Πρόδρομος. Οι τρεις τυχεροί θα ενημερωθούν σε λιγάκι από την Μαριλής για όλες τις λεπτομέρειες. Αυτά από εμάς για σήμερα. Να πούμε μία τους χορηγούς μας που ήταν μαζί μας. Ναι, ο Φτίκας. Πλακάκια και είδη υγιεινής με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο. Οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιο με 5-6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας. Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 905-503 και. Πάλας από το ζωχαροπλαστείο, γλυκά, σιροπιαστά, τούρτες, παγωτό. Φρέσκο ψημένο ψωμί με προζύμι χωρίς μαγιά. Το καλύτερο κουλούρι της Θεσσαλονίκης, τα πάντα όλα. Με δύο καταστήματα στην Ελευθερίου Βενιζέλα 138 στην Νεάπολη και Αγίου Παντελεήμονος 25 στην Πολύχνη. Και κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs, σεμινάρια μπαρίστα, σεμινάρια στα τουριστικά, σεμινάρια και στην πληροφορική. Γίνεται από τους κορυφαίους σε όποιον τομέα και αν επιλέξετε, είτε μπαρίστα, είτε τουριστικά επαγγέλματα, είτε πληροφορική. Πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14, τηλέφωνο 2310-222962. Και στο διαδίκτυο datalabs.edu.gr. Νομίζω είμαστε κομπλέ. Ναι. Επιστρέφουμε αύριο. Να πούμε έτσι λίγο στα πιο του. Να μπούμε στα πιο του. Τα ποδοσφαιρικά. Με. Με αφορμή το Νόφι. Εννοείται πως μένετε στο Λίμπερο 107,4. Νομίζω ακολουθεί ότι. Ακολουθεί κορυφαία εκπομπή των Ερτζιανών, εντάξει. Ο Σταύρος Κόλκας με τον Βασιλιά και με μια εκλεκτή καλεσμένο σήμερα. Πραγματικά νομίζω θα είναι απολαυστική και η σημερινή εκπομπή. Νομίζω ότι αύριο θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με την ατάκα του Θανάση Κατσαρή, ξεκάθαρα βασικά. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε με αυτό το πράγμα, κάνει ένα χαλί, κάνει ένα τραγούδι. Ο πρώτης, ξεκινάμε με αυτό. Λοιπόν, θα πούμε έτσι λίγο περισσότερα για το παιχνίδι με τον Όφη. Εντάξει, θα έχουμε... γελάμε, αλλά αυτή την ατάκα του Θανάση Κατσαρή θα. Είναι αγανάκτηση. Αυτό που λες είναι, ρε φίλε, αγανάκτηση είναι. Και είναι και οι εικόνες που κάναμε στα διαλύματα. Πέρα από την πλάκα, εντάξει, δεν το επιτυχία ο πρόεδρος. Φυσικά. Θα έχουμε πολλούς μήνες να τα αναλύουμε όλα. Λοιπόν, αυτά. Επιστρέφουμε αύριο. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Ακολουθεί ο Άρχοντας του Παρασκηνίου και Σταύρος Κόλκας.